Καλησπέρα σας. Να είμαστε λοιπόν και αυτό το Σάββατο μαζί σας. Η παρέα του Σαββάτου είναι έτοιμη για μία ακόμα εκπομπή που θα μας ταξιδέψει αυτή τη φορά σε πάρα πολλούς παλιούς χρόνους. Γιατί η φωνή που ακούγεται στην εκπομπή μας σήμερα πραγματικά έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Έρχεται από την αρχαιότητα. Έχουν γίνει μελέτες και έρευνες και έχει αποκαλυφθεί, και αυτή τη μεγάλη αλήθεια σας την αποκαλύψουμε σήμερα, ότι οι ιεροί χώροι στην Ελλάδα, οι περισσότεροι από αυτούς, έχουν μια καταπληκτική σχέση μεταξύ τους. Άλλοι σχηματίζουν ένα ισοσκελές τρίγωνο, άλλοι έχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, άλλοι ενώνουν τα τρία άκρα της χώρας μας. Οι πρόγονοί μας λοιπόν, οι αρχαίοι, βρήκαν ένα μοναδικό τρόπο, θα έλεγα, να χτίσουν τους ιερούς τους ναούς, τους βωμούς τους ή τα αρχαία τους θέατρα σε τέτοια σημεία που έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους. Εάν βάλετε ένα διαβήτη στην Ακρόπολη, η Ακίδα της δηλαδή είναι στην Ακρόπολη, και κάνετε ένα κύκλο που... Αν βάλετε ένα διαβήτη στους Δελφούς, η Ακίδα είναι στους Δελφούς, και κάνετε ένα κύκλο που περνάει αυτό και πάνω από την Ακρόπολη, θα δείτε ότι στον ίδιο κύκλο υπάρχουν το Άργος και η Ολυμπία. Εάν κάνουμε αυτό το ίδιο, δηλαδή βάλουμε την Ακίδα του Διαβήτη επάνω στην Γνωσό της Κρήτης και κάνουμε έναν κύκλο, ομόκεντρο, θα δούμε ότι αυτός ο κύκλος περνάει πάνω από τη Σπάρτη και από την Επίδαυρο. Και αν κάνουμε αυτό το ίδιο με κέντρο του κύκλου τη Σπάρτη, η περιφέρεια του κύκλου που θα κάνουμε περνάει πάνω από τις Μυκήνες και από το Τροφόνιο Μαντίο. Αυτό το βράδυ λοιπόν, για πρώτη φορά, θα προσεγγίσουμε ένα θέμα που δεν έχει βγει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν νομίζω ότι υπήρχε λόγος να κρατηθεί μυστικό. Είναι ένα θέμα όμως που δεν το ξέρουν οι περισσότεροι. Δεν το ξέρω ούτε και εγώ. Ποιο? Ότι σχεδόν όλα, σχεδόν όλοι οι ιεροί αρχαίοι χώροι έχουν αυτές τις σχέσεις μεταξύ τους. Σχηματίζουν τρίγωνα. Πολλοί από αυτούς είναι ακριβώς στις ίδιες αποστάσεις. Και κάποιοι από αυτούς συνδέουν τα άκρα της Ελλάδας. Από εκεί πέρα βεβαίως αρχίζουν τα ερωτήματα. Πώς μπόρεσαν οι αρχαίοι σε μια εποχή που δεν υπήρχαν δορυφόροι, δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά τηλεσκόπια, δεν υπήρχαν αεροπλάνα, να επισημάνουν τους τόπους, τα σημεία, τα ακριβή σημεία που έχτιζαν τους ιερούς τους χώρους? Τους βοήθησε κανείς? Πώς μπόρεσαν? Τι θέλουν να μας πούν ίσως? Βλέπετε εδώ πέρα ένα χάρτη που λέει τριγωνισμός του ελληνικού κόσμου. Τέτοιους χάρτες θα δούμε πολλούς σήμερα. Σχηματίζουν τρίγωνα αρχαιολογικοί χώροι και ιεροί χώροι των αρχαίων προγόνων. Ισοσκελή τρίγωνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Δεν σχηματίζουν απλά τρίγωνα, ισοσκελή τρίγωνα. Να, ένα τέτοιο τρίγωνο βλέπουμε εδώ πέρα που συνδέει την Αθήνα με τη Θάσο και την Γνωσό. Ένα άλλο τρίγωνο βλέπουμε ότι συνδέει την Αθήνα με τους Φιλίππους και την Γόρτης. Και πάρα πολλά άλλα τέτοια τρίγωνα. Άρα γίνεται τυχαία όλα αυτά? Όταν με τη βοήθεια του κυρίου Μαϊνάτου, που είναι κοντά μας αυτό το βράδυ, κάναμε αυτή την έρευνα και είδαμε ότι συνδέονται αυτοί όλοι οι ιεροί χώροι σε αυτή τη σχέση του τριγών, του ισοσκελούς ή των ομόκεντρων κύκλων, το πρώτο πράγμα που εμένα μου ήρθε σαν ερώτημα είναι πώς τα κατάφεραν. Πώς τα κατάφεραν? Για να τα κάνεις αυτά πρέπει να έχεις τα όργανα, τα εργαλεία για να πετύχεις να μετρήσεις αποστάσεις, να επισημάνεις σημεία που σχηματίζουν αυτά τα τρίγωνα. Μα είναι φανερό ότι αυτοί οι δικοί μας άνθρωποι τότε, οι αρχαίοι, δεν είχαν αυτές τις δυνατότητες. Θα ακούσετε φερειπίν σήμερα στην εκπομπή μας ένα επιστήμονα της NASA, ο οποίος λέει: από τον δορυφόρο είδαμε ότι οι ιεροί χώροι της Ελλάδας σχηματίζουν ένα σταυρό. Αλλά αυτό το είδαν από ένα δορυφόρο. Οι δικοί μας πρόγονοι πώς το κατάφεραν αυτό? Και άρα γιατί θέλουν να μας πούνε με αυτή την σχέση, την τριγωνική σχέση των ιερών χώρων της Ελλάδας? Πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Εκεί πέρα βεβαίως μπλέκεται και
μία φήμη ή, αν θέλετε, μία έτσι μεταφυσική εξήγηση ή μία ανεξήγητη εξήγηση, ότι πιθανότατα να είχαν βρει χάρτες από άλλους πολιτισμούς, πιθανότατα να είχαν επαφή με εξωγήινους πολιτισμούς, πιθανότατα να βοηθήθηκαν από άλλους πλανήτες. Είναι ζητήματα που θα δούμε σήμερα στην εκπομπή μας και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για την ώρα, ας δούμε το βίντεο προλόγο έτσι να μπούμε λιγάκι στο θέμα μας και αμέσως μετά ξεκινάμε αυτό το υπέροχο ταξίδι στην αρχαιότητα, στο σήμερα και στον τριγωνισμό της Ελλάδας. Πριν 30 χρόνια, ο παγκοσμίου φήμης ερευνητής ανεξήγητων φαινομένων Έριχ φον Ντένικεν δίνει μια διάλεξη στην Αθήνα για την ύπαρξη εξωγήινων πολιτισμών. Μόλις τελειώνει την ομιλία του, ένας ντροπαλός, φαλακρός κύριος με γκρίζους κροτάφους τον πλησιάζει και του συστήνεται. Δόκτωρ Θεοφάνης Μανιάς, ταξίαρχος της πολεμικής αεροπορίας. Και πριν πει οτιδήποτε ο Ντένικεν, ο Θεοφάνης Μανιάς τον ευνηδιάζει με μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος ερώτηση. Γνωρίζετε, κύριε Ντένικεν, ότι τα περισσότερα ελληνικά ιερά της αρχαιότητας, ναοί, βωμοί, θέατρα, βρίσκονται σε ακριβείς γεωμετρικές αποστάσεις και αναλογίες μεταξύ τους? Ο ταξίαρχος Μανιάς δεν ζει σήμερα, αλλά τη μεγάλη του ανακάλυψη τη γνωρίζει ο γιος του, ο γιατρός κύριος Μανιάς. Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που ήταν η σπουδαιότερη Αλεξάνδρεια που έχτισε από τόσες Αλεξάνδριες, και η Αλεξανδρέτα της Ισού, που ήταν η πρώτη Αλεξάνδρεια που έχτισε προς τιμήν της πρώτης μεγάλης μάχης της Ισού, απέχουν εξίσου από την Μπέλα, που ήταν η πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τρομερό έβριμα και μια τεράστιες αποστάσεις. Αποδεικνύει ότι είχαν μεγάλη πρόοδο στην μέτρηση με ακρίβεια μεγάλων αποστάσεων, επί του γεωειδούς, δηλαδή επί πραγματικών. Και όταν με σύγχρονα μέσα συγκρίναμε αυτές τις μετρήσεις με δορυφορικές μετρήσεις και με αεροφωτογραφίες, έχουν τρομερή ακρίβεια. Πώς είχε φτάσει σε αυτή τη σημαντική ανακάλυψη ο ταξίαρχος της αεροπορίας Θεοφάνης Μανιάς? Οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας πραγματοποιούν καθημερινά πτήσεις ελέγχου και εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Μόλις επιστρέφουν στη βάση τους, υποβάλλουν μια αναφορά που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει και την κατανάλωση καυσίμων στα αεροπλάνα τους. Με την πάροδο των ετών, ένας ανθυποσμηναγός της πολεμικής αεροπορίας που κατέγραφε όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα βιβλίο αναφοράς, διαπιστώνει, παρεξενεμένος, ότι οι πιλότοι κατέγραφαν ότι είχαν κατανάλωση της ίδιας ποσότητας καυσίμων μεταξύ αποστάσεων που είχαν τριγωνικό σχήμα. Προβάλλοντας στο χάρι τις πορείες τους, διαπίστωσε έκπληκτος ότι αυτή η τριγωνική σχέση και η ίδια κατανάλωση καυσίμων γινόταν πάντα όταν τα αεροπλάνα πετούσαν πάνω από συγκεκριμένους ιερούς χώρους των αρχαίων Ελλήνων. Φερέ Δημητριάς, το θέατρο, εκεί έγινε η μέτρηση, και το Δημήνιο συνδέονται, έτσι. Επίσης, άλλο ένα τρίγωνο συνδέει την Ιωλκό, η μέτρηση είναι στην Παλαιά Πόλη. Υπάρχει το τρίγωνο που συνδέει τους Δελφούς με τη Λάριμνα, Δελφή ομφαλός της γης, Λάριμνα, Φάρος, Πελαζικά τείχη. Με κορυφή λοιπόν τις Σφαιρές, Έδεσα, Κόρινθος, Ίστμια, Κρωμιών, Μέγαρα και Ελευσής. Και Ελευσής. Το κίτρινο αυτό εδώ πέρα είναι η Αθήνα και πάει μέχρι τον Άραξο. Με το δεδομένο ότι στην αρχαιότητα δεν υπήρχαν ούτε αεροπλάνα, ούτε δορυφόροι, ούτε ηλεκτρονικά τηλεσκόπια για να τα χρησιμοποιήσουν οι πρόγονοί μας για την κατασκευή των ιερών τους σε ίσες τριγωνικές αποστάσεις μεταξύ τους, δημιουργείται ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς κατάφεραν να χτίζουν τα ιερά τους σε συγκεκριμένες θέσεις που σχηματίζουν τρίγωνο? Και άραγε, τι μήνυμα μας στέλνουν με το γεγονός αυτό? Μήπως είχαν χάρτες από άλλους πολιτισμούς που τους υπεδείκνυαν τις θέσεις αυτές? Μήπως είχαν έρθει από αλλού ή είχαν σχέσεις με εξωγήινους πολιτισμούς? Αυτό το βράδυ, με τη βοήθεια επιστημόνων που έχουν κάνει μεγάλες έρευνες για το θέμα αυτό, θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε το γρίφο της τριγωνικής Ελλάδας που μας στέλνουν από το μακρινό παρελθόν οι προγονείς μας. Είναι λοιπόν ένας γρίφος που θα προσπαθήσουμε σήμερα το βράδυ να τον αποκωδικοποιήσουμε. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό. Είναι εντυπωσιακό γιατί θα δείτε, όπως μας εξηγεί και ο κ. Μανινάτος που είναι κοντά μας και έχει κάνει Όχι, την έρευνα.
Ο Μαρκάτος, ο καθηγητής μου. Τίποτε. Μαρινάκος, δεν μου είπατε. Όχι, Μαρκάτος. Μαρκάτος, συγγνώμη. Μαρκάτος. Μαρκάτος. Σας ευχαριστώ με τον αείμνηστο Μαρινά, τον αρχαιολόγο. Ο κ. Μαρκάτος, λοιπόν, που έχει κάνει αυτή την έρευνα σε συνέχεια της έρευνας Μανιά, του ταξίαρχου, μας εξηγεί στους χάρτες αυτή τη σχέση. Αυτή τη σχέση τριγώνων, ισοσκελών μεταξύ των ιερών χώρων, των ίσων αποστάσεων και των ομόκεντρων κύκλων. Όμως, αυτό το βράδυ, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, χρειάζομαι τη δική σας βοήθεια για να φωτίσουμε περισσότερο το θέμα αυτό. Γιατί θα απλωθούμε σε όλη την Ελλάδα σήμερα. Θα απλωθούμε πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Θα πάμε από την Κρήτη, από την Γνωστό, θα φτάσουμε μέχρι την Αλεξανδρούπολη επάνω, μέσα από τα τρίγωνα αυτά που σχηματίζονται. Όλοι λοιπόν εσείς που ζείτε σε κάποιους τέτοιους χώρους, θα θέλαμε να μας τηλεφωνήσετε στο 5707-900 και να μας μιλήσετε για τις πιθανές δικές σας εμπειρίες από τους χώρους αυτούς. Τι έχετε παρατηρήσει, τι έχετε να προσθέσετε σε αυτή την έρευνα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να φωτίσουμε αυτό το μυστήριο. Γιατί για μένα πρόκειται για ένα μυστήριο που χρειάζεται να το φωτίσουμε λιγάκι σήμερα και να καταλάβουμε άραγε τι σημαίνουν όλα αυτά. Η παρέα μας είναι πάρα πολύ καλή σήμερα το βράδυ για να μπορέσουμε να κάνουμε το ταξίδι μας. Αριστερά μας λοιπόν είναι ο κύριος Κοσμάς Μαρκάτος. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρκάτο. Καλησπέρα σας. Κύριε Μαρκάτος είναι καθηγητής μαθηματικών. Ένας άνθρωπος ο οποίος χρόνια τώρα, πόσα χρόνια είναι, Μαρκάτο? Η έρευνα είναι πάνω από 30 χρόνια. 30. Έρευνα της δομής, μαθηματική μελέτη της δομής της ελληνικής γλώσσας και της τεχνολογίας των Ελλήνων. Μάλιστα. Θα έλεγα ότι συνεχίζετε τον δρόμο του αείμνηστου Μανιά. Ναι, βεβαίως, με τον Θεοφάνη Μανιά. Θα ήθελα μετά από όλα να κάνω και κάποιες ευχαριστίες και αφιέρωση. Βεβαίως, καλά, θα τις αφήσουμε προς το τέλος. Αλλά θα έλεγα ότι αυτός ξεκίνησε αυτή την ιστορία, να ψάχνει την τριγωνική Ελλάδα και κάποια στιγμή πεθαίνει, εσείς συνεχίζετε το έργο του. Βέβαια, σε επιστημονικό επίπεδο, διότι ο Θεοφάνης Μανιάς δεν είχε τότε τα μέσα και έκανε τις μετρήσεις επί χάρτου, με κανόνα και διαβήτη. Επομένως, όταν λέμε παραδείγματος χάρη μια περιφέρεια περνάει από το Άργος, από πού περνάει? Δηλαδή από το νεό του Απόλλωνος, από το νεό της Αθηνάς, από πού περνάει, καταλάβατε? Θα τα πούμε όλα αυτά. Όμως έχουμε πειραματική επαλήθευση, τουλάχιστον της αρχής που έθεσε ο Θεοφάνης Μανιάς, και εν συνεχεία όμως με τις αυστηρές μετρήσεις που μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή, την ανεξάρτητη ανάδειξη υπάρξεως τριγωνισμού, υπό τα τεθέντα βέβαια μαστηρία. Δίπλα τον κύριο Μαρινάτο, κύριο Θανάση Ζερμπίλης. Καλησπέρα, κύριε Ζερμπίλη. Καλησπέρα. Κύριο Ζερμπίλης είναι πρόεδρος του Πυθαγορείου Ολυμπιακού Ιδρύματος. Τι κάνει το δικό σας ίδρυμα, κύριε Ζερμπίλη? Ασχολείται με θέματα πολιτισμού σε σχέση με την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Μάλιστα. Δίπλα τον κύριο Ζερμπίλη είναι ο κύριο Παναγιώτης Παπάς. Καλησπέρα, κύριε Παπά. Καλησπέρα. Καθηγητής φυσικής. Έχετε έρθει πολλές φορές στην εκπομπή. Υπήρξα και εγώ συνεργάτης, στενός συνεργάτης, Θεοφάνη Μανιά. Τον βοήθησα πάρα πολλές φορές στους υπολογισμούς του και από εκείνον έμαθα για την ύπαρξη αυτού του σχεδίου. Και το θέμα δεν είναι το πώς, το θέμα είναι το γιατί, κύριε Χαρδαβέλα. Δεν μπορεί έτσι, χάνει γούστου ή χάνει καπρίτσιου, να φτιάχνουν όλα αυτά τα οποία φτιάχνουν. Και τώρα υπάρχουν πολλές σύγχρονες απόψεις γιατί κάναν αυτό. Και το συμπέρασμα είναι ότι η γνώση η οποία κατήχαν τότε ήταν πολύ υψηλότερη από τη γνώση την οποία κατέχουμε εμείς τώρα, ή μάλλον την αποκεκριμένη γνώση την οποία κληρονομήσαμε εμείς τώρα. Μάλιστα. Το γιατί, είναι τόποι, είναι τόποι ενεργειακοί, είναι τόποι τηλεπικοινωνιών, είναι τόποι οι οποίοι διευκόλυναν την επικοινωνία με το θείο. Και υπήρχαν φυσικοί λόγοι, ακριβώς φυσικοί λόγοι ενός δικτύου, το οποίο περιβάλλει όλη τη γη, σε προνομιακά σημεία του ευνοούνται οι διαβιβάσεις, ακόμα και οι σύγχρονες κοινωνίες, όπως ήταν η Νέα Μάκρη. Είναι εκτός θέμα, συγγνώμη κύριε Χαρδαβέλα, αυτά είναι εκτός θέμα. Σε παρακαλώ πολύ. Αφήστε τα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Δεν έχει καμία σημασία. Έχει σημασία ότι εμείς θα προσεγγίσουμε το θέμα αυτό και θα δούμε, θα ακούσουν κάποιες απόψεις. Και άμα υπάρχουν διαφωνίες, θα τις κουβεντιάσουμε. Από την άλλη πλευρά είναι ο κύριος Βασίλης Βασιλάκος. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Βασιλάκος είναι πολιτικός μηχανικός, ιστορικός ερευνητής. Η κυρία Μαρίνα Καραβά Καλάνικ, καλησπέρα σας, που είναι καθηγήτρια φιλολογίας και ερευνήτρια της ελληνικής γλώσσης. Και δίπλα της είναι ο κύριος Λευτέρης Σαραγάς, που είναι ηλεκτρονικός στο Δημόκρινο. Καλησπέρα σας. Τι είναι αυτό που σας έκανε να μπείτε σε αυτή την έρευνα και σε αυτή την προσπάθεια να εξηγήσετε και να βρείτε αυτές τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των ιερών χώρων στη χώρα μας? Κοιτάξτε, υπήρχε ο Θεοφάνης Μανιάς, με τον οποίο συνεργαζόμουν και οικογενειακός και πνευματικός, όπως και με τον μεγάλο Ευάγγελο Σταμάτη. Ήμασταν μία τριάδα η οποία είχε συνεχή επικοινωνία και συμβουλές. Λοιπόν, όταν ολοκλήρωσε το έργο αυτό ο Θεοφάνης Μανιάς,
παρέμεινε στην αφάνεια, ίσως διότι δεν έγινε δηλαδή αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα, ίσως διότι η μεθοδολογία δεν ήταν επιστημονική. Όπως εξήγησα και προηγουμένως, οι μετρήσεις γίνονται επί χαρτών, με κανόνα και διαβήτη. Αλλά εκεί υπάρχει σωρία σφαλμάτων. Αυτά τα σφάλματα εξοδετερώνονται όταν πας στον αρχαιολογικό χώρο, χρησιμοποιείς τον θέσιο λάβο, το GPS δηλαδή, λαμβάνεις τις γεωγραφικές συνταγμένες και αυτό γίνεται και για άλλους αρχαιολογικούς. Εν συνεχεία εφαρμόζει μια πολύπλοκη διαδικασία μέσω διαφόρων λογισμικών όπως είναι το ArcView, Excel, Access κλπ. Θα παρακαλούσα για να βγει αυτός ο τριγωνισμός. Μάλιστα. Θέλω να πάω να ξεκινήσουμε να βλέπουμε, να καταλαβαίνετε λιγάκι το θέμα, γιατί είναι ένα πολύ ειδικό θέμα, αλλά και πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα, ο τριγωνισμός της Ελλάδας. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους σας που θα μιλήσετε, επειδή μας ακούστηκε ο κόσμος ο οποίος πιθανότατα να μην γνωρίζει κάποια θα πράγματα. Θα προσπαθήσω το εκλογικεύσω. Όσο πιο βεβαίως μπορείτε έτσι. Θα πρέπει όμως να περιγράψω τη μεθοδολογία. Θα μου επιτρέψετε κύριε Χαρδεβέλα, διότι αυτή η εκπομπή, η σημαντική εκπομπή, πρέπει να κρατάει κάποια ισορροπία. Δηλαδή, από το ένα μέρος με τη δημοσιοποίηση λαμβάνει γνώση το πανελλήνιο κοινό, από το άλλο μέρος όμως τίθεται και ενώπιον μιας επιστημονικής κοινότητας. Διότι αν μια έρευνα δεν γίνει αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα, δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν θα κάνει τίποτα λόγος. Ναι. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ μαζί σας όλες αυτές τις ημέρες και θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε στους χάρτες αυτούς τους υπολογισμούς που κάνατε. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία θα ήθελα, αν μπορούμε να απαντηθούν, ίσως τι υπάρχει πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Είναι το γιατί που είπε πριν από λίγο ο κ. Παπάς. Είναι οι δυνατότητες που υπήρχαν για να γίνουν αυτά τα τρίγωνα. Είναι αυτό που έλεγα από την αρχή. Ότι σήμερα βεβαίως μπορείς ανετά με ένα ηλεκτρονικό τηλεσκόπιο, με ένα χάρτη από τον δορυφόρο, με ένα αεροπλάνο που μπορεί να πετάξει να κάνει μια πτήση πάνω από, ένα συγκεκριμένο κομμάτι της Ελλάδας, να επισημάνεις 3-4 σημεία και να χτίσεις κάποια κτίρια εκεί πέρα. Μιλάμε για την αρχαιότητα και βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν δυνατότητες αυτές. Εμένα λοιπόν προκαλεί πραγματικά τρομακτική εντύπωση πώς, και ίσως κάποια στιγμή απαντηθεί από τους παριστάμενους, πώς κατάφεραν οι προγονείς μας να κάνουν αυτά τα ισοσκελή τρίγωνα. Να κάνουν δηλαδή εδώ πέρα την Κνωσό, η Αθήνα εδώ, η Θάσος εδώ, ή να κάνουν τους Φιλίππους εδώ, την Αθήνα, σε σχέση με αρχαιολογικό ιερό χώρο της Κρήτης. Επιτρέπετε. Βεβαίως υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Ο Ήρων, επί παραδείγματι, υπολόγισε μέσω αστρονομικών στοιχείων την απόσταση Αλεξανδρίας Ρώμης. Μπορεί να υπολόγισε την τεχνολογία. Απόσταση. Αλλά πώς άραγε επισημέναν τα σημεία αυτά που θα σχηματίζαν τα ισοσκελή τρίγωνα. Αυτό είναι το ζήτημα. Το να υπολογίσει μια απόσταση, πιθανόταν, όχι πιθανόταν, σίγουρα μπορούσαν να την υπολογίσουν. Αυτό την απόσταση. Υπήρχε δυνατότητα. Αλλά να υπάρχουν στους κύκλους αυτούς τους ομόκεντρους συγκεκριμένα σημεία ιερών χώρων ή στις άκρες των τριγώνων των ισοσκελών να υπάρχουν ιεροί χώροι, αυτό δεν είχε να κάνει με μέτρηση μόνο της απόστασης, είχε να κάνει και με επισήμανση του συγκεκριμένου σημείου τοπικά που έπρεπε να χτιστεί το ιερό. Είναι, το, γιατί. Το γιατί είναι δεύτερο και το γιατί και το πώς. Και το πώς το, θα προτιμούσα να διατηρηθεί λίγος χρόνος, διότι δεν πρόκειται να φτάσει πουθενά. Καλύτερα είναι να ασχοληθούμε με το επιστημονικό μέρος, έτσι ώστε να μπορεί και το κοινό, αλλά και οι προσκεκλημένοι να πάρουν μια ιδέα και να μπορούν, αν παρομοσκάρε αυτή η μεθοδολογία, μπορεί να γίνει αποδεκτή. Γιατί, όπως σας είπα προηγουμένως, εάν δεν γίνει δεκτή από την επιστημονική κοινότητα, δεν προχωράει τίποτα. Μάλιστα. Η επιστημονική κοινότητα βεβαίως πρέπει να γίνει δεκτή και να την ακούσει και να τη δει, αλλά παράλληλα. Αλλά υπάρχουν συνέδρια για αυτόν τον σκοπό και έχετε εκφράσει τις απόψεις σας. Και εκεί απαντήσεις πρέπει να δοκιμαστούν και να αναγνωριστούν. Δεν είναι η απόψινη εκπομπή. Λοιπόν, όχι, θα τα πάμε όλα σε ένα τέτοιο. Μια κατεύθυνση τέτοια. Πάνω στο ερώτημά σας, κύριε Χαρδεβέλα. Το θέμα είναι ότι. Στο ερώτημά μου, το πώς ή το γιατί. Το πώς και το γιατί. Ναι. Το θέμα είναι ότι η ελληνική γλώσσα από μόνη της είναι ένας κώδικας. Αποτελεί, είναι γνωστά πλέον μερικά πράγματα, ότι έχει 90 εκατομμύρια ελληνικά λίμματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τρία επίπεδα. Το ένα λέγεται ομιλών και είναι για όλο τον κόσμο. Ακούει ο καθένας, καταλαβαίνει ό,τι καταλαβαίνει. Τη λέξη αλήθεια, τη λέξη ελευθερία, τη λέξη αναζήτηση κτλ. Υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο που λέγεται σημαίνων. Αυτό συνδέει το σήμα με το σημαινόμενο.
Εκεί μπορεί να ενταχθεί και η ετοιμολογία, εκεί μπορεί να ενταχθεί και η αρχική έρευνα του κύριου Μανιά και δεν ξέρω του κύριου Μαρκάτου, αν συνεχίζει την λεξαριθμική λειτουργία. Δηλαδή, τα γράμματα της αλφαβήτου με ένα τόνο είναι ένας αριθμός. Με αποτέλεσμα, έχουμε έναν αριθμό. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Υπάρχει όχι, ένα τρίτο επίπεδο που λέγεται κρύπτον. Ναι. Αυτό το επίπεδο είναι κραδασμικό και κρύβει μια μυστική αρμονία. Αυτή τη μυστική αρμονία οι Πυθαγόροι την κρύβανε μέχρι θανάτου. Δηλαδή, απαγορεύαν αυτή τη γνώση να φύγει έξω. Έτσι λοιπόν απαγόρευε στους μαθητές του Πυθαγόρας να μιλήσουν για το 12έδρο παράδειγμα. Ή ναι. Για σχήματα, τρίγωνα. Αυτά με το θέμα μας το σημερινό, εξηγήστε μου. Ναι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας χρυσός κανόνας στα πράγματα, όπως ο κανόνας της χρυσής τομής. Ναι. Δηλαδή μια μυστική αρμονία στη φύση, την οποία οι αρχαίοι τη ξέραν καλά και τη χρησιμοποιούσαν. Αυτή υπάρχουν... η μυστική αρμονία όμως φαντάζομαι ότι δεν ήταν έτσι τυχαία. Όχι. Έτσι. Είναι ένας αριθμός, ας πούμε, ο Φίο 1,618, το οποίο όποια πλάκα της Ακρόπολης και να μετρήσεις θα δεις ότι βγάζει αυτό. Αν μετρήσεις τα πεζοδρόμια των δρόμων έτσι, δεν βγάζει τίποτα. Τα μαθηματικά λοιπόν, έπαιζαν άμεσο και ουσιαστικό ρόλο. Με τη διαφορά στις... έλεγε ο Πυθαγόρας ότι η μουσική ήταν η στάτη των επιστημών και ότι η μουσική είναι χρήση αριθμών. Λοιπόν, και ότι οι αριθμοί είναι θείες ουσίες. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά αυτό το ταξίδι μας όμως, να πάμε με τον κύριο Μαρκάτο. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το τρίγωνο που έχει κέντρο την Τρίκη, την αρχαία Τρίκη, τα σημερινά Τρίκαλα, έτσι δεν είναι κύριε καθηγητά? Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας είπε επάνω σε ένα χάρτη συγκεκριμένο που έχει τα τρίγωνα αυτά με κέντρο την αρχαία Τρίκη ή τα σημερινά Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα είναι μία από τις παλαιότερες πόλεις της Θεσσαλίας. Μετέσχεια του Τροϊκού Πολέμου, αναφέρεται στην Ιλιάδα βέβαια του Ομήρου. Είχε διάφορα ονόματα, Τρίκα με δύο κάπα, Τρίκη με επίσης δύο κάπα και με ένα κάπα. Η προηγούμενη ονομασία όμως ήταν Δωρής κατά τον Στράβωνα. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία το όνομα Δωρής που έχει συναντηθεί και στην Στερεά Ελλάδα και μπορεί να σχετιστεί με την λεγόμενη κάθοδο των Δωρίων. Ο τόπος μάλλον που χτίζονταν τα σκηπία ήταν ιδιαίτερος τόπος. Βεβαίως ήταν ιδιαίτερα. Καταρχήν το πρώτο στοιχείο που έπρεπε να ικανοποιηθεί ήταν η ύπαρξη πηγών. Μετά ήταν η ομορφιά του τοπίου και εν συνεχεία μια ιδιαίτερα σχέση μεταξύ όλων των ασκηπιών στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ασκηπείο της Τρίκης, το ασκηπείο της... της Επιδαύρου, της Ναυπάκτου και όπου υπάρχουν ασκηπία πρέπει να συνδέονται με μια ιδιαίτερη σχέση τριγωνισμού. Ανήκει στην πρώτη ζώνη από απόψεως πλήθος ισοσκελών τριγώνων και ομοκέντρων περιφερειών. Το πρώτο τρίγωνο που συναντούμε, όπως βλέπετε, είναι αυτό που συνδέει Τρίκη, Δίων και Στυλής. Άλλα δύο τρίγωνα είναι αυτά, είναι Τρίκη, Ιολκός, Δημητριάς, το θέατρο, Ιολκός στην παλαιά πόλη και εδώ είναι το Θήριον, στην δυτική Στερεά Ελλάδα, πάνω σε ύψο, πάνω σε βουνά. Άλλα τρίγωνα είναι αυτά που συνδέουν τη Βεργίνα, η μέτρηση πάνω από τους τάφους των βασιλέων, των Μακεδόνων βασιλέων, η Βέρεια, στον αρχαιολογικό χώρο και πάει μέχρι μέχρι εδώ είναι το Θήριο, είναι το χρώμα αυτό έτσι, μέχρι το Θήριο. Άλλο τρίγωνο το μεγάλο αυτό έτσι, που συνδέει την Αμφίπολη, η μέτρηση είναι στον Λέοντα της Αμφιπόλεως, μέχρι το Ηραίον που είναι έξω από το Άργος, το Ηραίο. Άλλο τρίγωνο πολύ σημαντικό που συνδέει το θέατρο των Φιλίππων με την Στήριδα στην Αττική. Εδώ είναι η Λυκόσορα που κατά τη μυθολογία ήταν η πόλη που είδε για πρώτη φορά το φως του ηλίου μετά τον κατακτισμό του Δευκαλίωνος. Έτσι. Και κανονικά κατά τις έρευνες, ιδιαίτερα στη δική μου έρευνα, από τη Λυκόσορα, η Λυκοσοριώτησα τρέφονται με βερανίδια, ήταν ισχυρότατη
Και από εκεί σιγά σιγά ήταν το πρώτο ορεινό κέντρο. Μετά δημιουργήθηκε το πρώτο άστικο κέντρο και από εκεί ξεχύθηκαν τα βασίλεια, η δημιουργία των βασιλείων στις τρεις Ηπείρους. Και εδώ είναι το Λιγουρίο, η πυραμίδα του Λιγουρίου, και εδώ είναι, η Τεγέα, ναό, στο ναό της Αθηνάς και η Μεγαλόπολης στο θέατρο. Βλέπετε λοιπόν από την πρώτη αυτή μας επαφή και εξήγηση μας έδωσε ο κ. Μαρκάτος στον τριγωνισμό αυτής της περιοχής, υπάρχουν πραγματικά εκπληκτικές έτσι διαπιστώσεις για ισοσκελή τρίγωνα και για αμόκεντρους κύκλους διάφορων ιερών χώρων σε σπαρμένους σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας. Να κάνω μια διόρθωση. Ο άμυνιστος Στεφάνης Μανιάς ήταν ταξιέρχος του στρατού. Στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Και να πω ότι με το θέμα αυτό έχει ασχοληθεί, όπως αποκαλύφθηκε στην έρευνα που κάναμε, και η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Έτσι δεν είναι, κύριε Μαρκάτο? Μία μέτρηση έκανε μόνο. Είχε κάνει μία μέτρηση. Μία μέτρηση από το ναό Ποσειδόνους μέχρι το ναό της Αφέας Αθηνάς. Μία μέτρηση μόνο. Μάλιστα. Για να πέρασω από την άλλη πλευρά των καλεσμένων μας, να ξεκινήσω από τον κύριο Βασιλάκο, που είναι και πολιτικός μηχανικός. Είναι ιστορικός και είναι ερευνητής. Κύριε Βασιλάκο, σαν πολιτικός μηχανικός, δίνετε μια εξήγηση σε αυτό το φαινόμενο της δημιουργίας αυτών των ιερών χώρων της αρχαιότητας στα συγκεκριμένα σημεία που σχηματίζουν αυτά τα γεωμετρικά σχήματα? Από ό,τι ξέρω εγώ που μελετώ τους κώδικες του προϊστορικού κράτους, οι προϊστορικοί κινόντουσαν μόνο σε τέσσερις διαστάσεις. Δηλαδή βορρά-νότο, ανατολή-δύση και κατόπιν υπεκτάθηκαν και σε άλλες τέσσερις, βορειοανατολικά. Και μετά 16. Και μετά έγιναν 16, ναι. Και για να αναγνωριστεί ένα ιερό, θα πρέπει να είναι ακριβώς ή βόρεια ή ανατολικά. Αυτό υποδείχνει και το Ταΐγετος, που υπάρχει ένα μαντίο εκεί προϊστορικό. Τώρα αυτά τα τρίγωνα αναγνωρίζονται κλπ. Αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο πώς τα μέτρησαν και ποια ήταν η χρησιμότητά τους. Πώς τα μέτρησαν. Αυτό είναι το ζήτημα. Πώς τα μέτρησαν. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε ακόμη πώς μετρήθηκαν. Ή πρέπει να βρούμε κάποιο μηχάνημα. Όπως το Βασιλάκο. Άλλως δεν μπορεί να αποδειχθεί δηλαδή. Όχι, είναι λυμένο αυτό, κύριε Βασιλάκο. Εξήγησα προηγουμένως στον κύριο Χαρδαβέλα ότι ο Ήρων μέτρησε την απόσταση. Υπήρχαν μηχανήματα, φυσικά. Ναι. Υπήρχε ιδιόπτρα. Ναι. Υπήρχε ιδιόπτρα. Επειδή δεν έχουμε, εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε ιδέα. Ο Θεοδόλιος ο σημερινός είναι φτωχός μπροστά στην ιδιόπτρα του Ήρωνος. Θέλετε να τη δείτε τη ιδιόπτρα του Ήρωνος? Ναι. Εντάξει. Θα δούμε. Να ρωτήσω όμως τώρα κάτι. Όταν ας πούμε Θερυπίν, έχουμε εδώ πέρα την μία άκρη του τριγώνου στη Θάσου. Μπορεί κανείς... Όταν λέμε Θάσου, εννοούμε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δεν εννοούμε Θάσου στο νησί, εννοούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Θάσου. Και αν υπήρχε ναό, στο ναό, ας πούμε, της Αθήνας. Για αυτά μιλάμε. Και στην Γνωσό εννοούμε το ιερόν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Δηλαδή σημεία. Για αυτό μιλάμε, για σημεία μιλάμε. Γιατί ακριβώς αυτό είναι το ζήτημά μας. Πώς μπορεί λοιπόν με τη διόπτρα ένας από τους προγόνους μας που ήταν στην Αθήνα να βρει το ακριβές σημείο στη Θάσο που έπρεπε να γερθεί? Όχι μόνο με τη διόπτρα. Η διόπτρα είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Κυρίως χρησιμοποιούνται αστρονομικά στοιχεία. Ναι. Αν θέλετε αργότερα και μου δώσετε την άδεια, θα σας δείξω, θα σας δείξω να δει και το κοινό και το πανελλήνιο κοινό το πώς μέτρησε ο Ήρων αυτή την απόσταση. Μάλιστα. Καταλάβατε. Άλλο το μετράω την απόσταση και άλλο εντοπίζω το σημείο που θα πρέπει να γίνει το ιερό για να έχει μία τριγωνική σχέση με την γνωσό. Ναι, απλώς εκεί σας λέω. Ο ναός είχε αρχείο, είχε και αστροσκοπείο, είχε παρατηρήσεις. Είχε παραμασκάρει στοιχεία το πότε γινόταν έκλειψη της Σελήνης, παραδείγματι. Αυτό μπορούσε να βοηθήσει. Το στοιχείο, ναι, της εκλείψης της Σελήνης είναι από τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούν στον προσδιορισμό υγιεινών αποστάσεων. Μάλιστα, ορίστε κύριε Παπαδάκη. Κάτι θέλει να πει ο Παπάς. Να τον ακούσουμε και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, κύριε Χαρδαβέλα, ασφαλώς υπάρχει ένα γιατί. Και ασφαλώς από αυτό το γιατί προσδιορίζεται η θέση. Έχει κάποια ιδιαιτερότητα αυτή τη θέση. Παραδείγματος χάρη, φτιάχνα ασκληπία. Τι ήταν τα ασκληπία? Ήταν θεραπευτικοί χώροι. Νοσοκομεία. Ασφαλώς εκεί η θεραπεία διευκολύνεται. Λοιπόν, από το ίδιο το φαινόμενο της διευκόλυνσης εκλέγεται και ο τόπος. Τώρα, συμπτωματικά αυτός ο τόπος, αν αποτελούσε ισοσκελές τρίγωνο, είναι κάτι γενικότερο. Δεν νομίζω ότι τους ενδιέφερε να σχηματίσουν ισοσκελές τρίγωνο, όσο να βρουν έναν θεραπευτικό χώρο. Μάλιστα. Ναι, αλλά εδώ πέρα όπως θα δείτε. Λοιπόν, να σας πω ένα παράδειγμα. Να συνεχίσουν να κάνουν κουβέντα. Όπως θα δείτε και παρακάτω από εξηγήσεις μας έδωσε ο κ. Μαρκάτος σε άλλους χάρτες,
Τα τρίγωνα αυτά είναι πάρα πολλά. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι τυχαία σχηματίστηκαν. Δεν είναι τυχαία. Όταν είχαμε 3-4 τρίγωνα, να πω ότι ήταν τυχαία. Υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο και στο σήμα και επί της γης. Αυτό έχει επισημανθεί, έχει γραφτεί σε βιβλία από τρίγωνα εφόλης της γης. Και αυτό που λέτε τώρα, ας πούμε προεχθές συζητώντας αυτό το θέμα μετά που με καλέσατε, το Μόναχο με το μνημείο της Μαρίν Πλάτσα στο κέντρο του Μονάχου χρησιμοποιείται σαν τριγωνομετρικό σημείο ίσων αποστάσεων και κεντρικών σημείων μέσα στο Μόναχο. Χρησιμοποιείται και στην Ισπανία. Μάλιστα, εκλήθη ο κύριος Στεφάνης Μανιάς, βαβεύτηκε, έγινε ακαδημαϊκός από την Ισπανία, ακριβώς γιατί έφερε στο φως και στην Ισπανία τα ίδια ευρήματα. Ήταν ένα γενικότερο φαινόμενο ιδιαιτερότητος ενός χώρου. Υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Σας πω ένα απλό παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιείται τώρα. Είναι αυτοί οι ραβδοσκόποι. Ανακαλύπτουν νερό με την ευαισθησία των νεύρων τους. Δεν κάνουν καμία γεωμετρική μέτρηση και όμως λέει εδώ θα τρυπήσεις και εδώ θα βρεις νερό. Αισθάνονται την ύπαρξη του νερού. Άρα εσείς λοιπόν λέτε ότι... Με φυσικές μεθόδους εκτός των τριγωνισμών. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρουμε την απόσταση, αλλά προσδιορίζουμε από την ιδιότητα του χώρου ότι αυτός ο χώρος μας κάνει. Ναι. Τώρα συμπτωματικά να αποτελεί δίκτυο τριγώνων είναι κάτι άλλο που έχει σχέση με τη δημιουργία και με τη γενικότερη φυσική. Και αυτό μπορώ να σας το αναπτύξω. Αλλά η απάντηση είναι το αυγό του κολόμου. Από τις ιδιότητες του χώρου... Συγγνώμη, αλλά ο κ. Παπάς είναι εκτός θέματος. Καλά. Το είπα προηγουμένως. Εδώ καταρχήν. Αναλήφθη μια πρωτοβουλία εκ μέρους και σας ευχαριστώ, διότι οπωσδήποτε πέρα από τα αρνητικά έχει τα πολύ θετικά σημεία. Ολόκληρο το Πανελλήνιο έχει μπροστά την εικόνα του τριγωνισμού και προβληματίζεται. Αλλά άμα αρχίσουμε γιατί το κτίζανε εκεί πέρα και ανακατέψουμε τώρα και το διάστημα κλπ. Δεν βγαίνει τίποτα. Εδώ πρέπει καταρχήν να προταθεί τι μεθοδολογία ακολουθήθηκε παραδοσιακά για να γίνει αυτή η έρευνα. Ποια είναι η μεθοδολογία του Θεοφάνη Μανιά. Ποια βελτίωση έχουν, ποια μεθοδολογία, αυτή η μεθοδολογία πώς την κρίνει το κοινό, μπορεί να την κάνει αποδεκτή η επιστημονική κοινότητα έτσι ώστε να την πάρει το κράτος εν συνεχεία και να πει για στάση εδώ πέρα. Τι γίνεται. Αυτό το πράγμα ανατρέπει τα πάντα. Ανατρέπει την ελληνική ιστορία, τη μυθολογία και την παγκόσμια. Ναι. Δηλαδή έτσι το βλέπω εγώ ως ερευνητής και, δεν και με τον τρόπο αυτό ήρθε εδώ πέρα, ναι, κύριε Χαρταβέλα. Άμα αρχίσουμε τώρα να τα εμπλέκουμε τα πράγματα. Και να φτάνουμε σαν διέξω, δεν βγαίνει τίποτα. Κύριε Χαρδεβέλα, αν μου επιτρέπετε μια πολύ σύντομη παρέμβαση. Θεωρώ ίσως αναγκαίο ο κύριος Μαρκάτος να πει με δύο λόγια όλο το μοντέλο μέσα στο οποίο κινείται, για να καταλάβουν όλοι και οι τηλεθέατες τι ακριβώς είναι αυτό το μοντέλο. Διότι κατά εμένα, νομίζω ότι και ο κύριος Παπάς θα συμφωνήσει, το θέμα αυτό της γεωδεσίας, του τριγωνισμού, δεν είναι μόνο γεωμετρικό. Επεκτείνεται και σε άλλους τομείς. Έτσι. Επεκτείνεται δηλαδή, οι εταιρείες της κινητής τηλεφωνίας σήμερα έχουν ως επτασφράγιστο μυστικό διάβλους του ελληνικού χώρου, όπου το σήμα περνάει και αλλού δεν περνάει. Λοιπόν, και αυτό έχει άμεση σχέση με τα ιερά του ελληνικού χώρου. Ορίστε. Εγώ, κύριε Χαρδαβέλα, είμαι φιλόλογος. Και εδώ και 9 χρόνια κάνω μια γλωσσική έρευνα σχετικά πάνω στην ελληνική γλώσσα. Τώρα δεν μπορώ να σας πω εν εκτάσει όλα αυτά τα οποία έτσι απεκόμισα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά έφτασα σε σημείο να αποκρυπτογραφώ τις λέξεις. Δηλαδή οποιαδήποτε λέξη να τη διαβάζω γύρω-γύρω με ένα αλφάβητο το οποίο δεν είναι μονοφωνικό, είναι πολυφωνικό και βρήκα αυτή την πολυφωνία μέσα στις διαφορές που έχουν οι ελληνικές διάλεκτοι. Μάλιστα. Επί παραδείγματι, λοιπόν, ο αγαθός λεγόταν και αγεθός. Ναι. Άρα το α ήταν και ε. Θέλω να σας πω τώρα. Θέλω να είμαστε στο θέμα μας. Στο θέμα μας, για να φτάσω στο θέμα. Μην πάμε αλλού, είναι ένα θέμα αυτό. Επειδή λοιπόν μου είπανε χθες το βράδυ ότι για την ιερότητα των χώρων είχα ασχοληθεί και στο παρελθόν, αλλά κοίταξα ακριβώς επάνω σε αυτά τα σημεία τα οποία λέτε. Λοιπόν, ακούστε τι λέει τώρα, χθες το βράδυ έκανα τις εν συντομία, γιατί αυτά μπορεί εν εκτάσει να γίνουν και θα σας πω μετά και τα πορίσματά μου. Λέει λοιπόν, Δελφή, τούνελ κάτωθεν μαντίου, μέγα μαγνητικών πεδίων επικοινωνεί με δήλων Παρθενώνα Δοδόνη. Υπάρχει μαύρη τρύπα. Συγκοινωνούσα με διάστημα. Διαστημικό σταθμό. Ομφαλός γέας Βορείου Πόλου. Ποιος τα λέει αυτά.
Οι λέξεις Δελφή. Που σας λέω όπως γερή, είναι μια επανάσταση και όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Μαρκάτος ότι αν δεν γίνει αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα πρέπει να σκύψουν επάνω σε αυτά, αυτά συγκεκριμένα που έχω βρει εγώ. Έχω κάνω αναλύσεις ενιών τέτοιες που σας λέω οχριά το λεξικό, το κάθε ένα λεξικό. Λοιπόν, η κάθε μία λέξη, αυτά τα γράμματα που βλέπετε, τα σύμφωνα ιδίως, αυτά είναι ο σκελετός της ενίας. Και όπως τα γυρίζεις γύρω-γύρω και σας λέω, εφαρμόζω τις διαφορές που βρήκα στις ελληνικές διαλέκτους. Και σου αποκαλύπτεται η λέξη. Σου αποκαλύπτεται. Λοιπόν, για τους Δελφούς. Σε ένα σημείο ακριβώς που μας αφορά το έχω εντοπίσει. Ακούτε τώρα. Δήλος. Δήλος. Κέντρον γης. Δύναμις μαγνητική μεγάλη. Διάβλος κάτωθεν. Τρίγωνον ενώσεως με Δελφούς δωδώνει. Όταν λέει Παρθενώνα εννοεί την Ακρόπολη φαίνεται, Παρθενώνα, σταθμός πάλι εδώ διαστημικός. Τρίτο, Δωδώνη, τρίγωνον ενωτικών με δήλων Παρθενώνα, Δελφούς, μαγνητικών πεδίων μεγάλο, διάβλος γέας κάτωθεν, επικοινωνεί με διάστημα, διαστημικός σταθμός πάλι. Παρθενών, μαγνητικών πεδίων επικοινωνεί με διάβλων, με Δελφούς, δήλων Δωδώνη, μαύρη τρύπα κάτωθεν. Και ήθελα να σας πω, ότι το ότι οι θεοί του Ολύμπου επέλεξαν τον ελληνικό χώρο να παραμείνουν εδώ, αυτό δεν είναι τυχαίο κύριε Χαρδαβέλα. Αυτό βέβαια είναι μυθολογία όμως. Δεν είναι μυθολογία αυτό κύριε. Αν θα αναλύσω με τη λέξη Όλυμπο, Όλυμπος, με πολύ σύντομα, ακούτε τι λέει εδώ. Διαστημικός σταθμός μαγνητικών πεδίων στις κορυφές διός παραβωμών διός. Δεν ξέρω καθόλου αυτή του. Και λέει λοιπόν, παραβωμών διός, μαύρη τρύπα, διάβλος επικοινωνίας με διάστημα, σταθμός, τα ήγετος, διαστημικός σταθμός γέας, μαγνητικών πεδίων, διάβλος επικοινωνίας, παρνασσός, διάβλος επικοινωνίας. Επομένως, πάει να πει ότι είχε επιλεγεί το μέρος εδώ της Ελλάδος. Η φυσική του κατάσταση. Τώρα, θέλω να πάμε λιγάκι στον Θεοφάνη Μανιά, τον ταξίαρχο του στρατού, που δεν ζει σήμερα. Αλλά θα έλεγα ήταν ο πρώτος ο οποίος άρχισε να κάνει αυτές τις παρατηρήσεις. Πριν από 30 χρόνια περίπου, ίσως και περισσότερο. Και στον πρόλογο, ακούσατε λίγο πριν στο βίντεο, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Του έκανε εντύπωση ότι οι πιλότοι που επέστρεφαν από τις πτήσεις στην Ελλάδα, πτήσεις ελέγχου κλπ. Κλπ. Του δηλώνανε μόνιμα ακριβή την ίδια ποσότητα καυσίμων που κατανάλωσαν όταν περνούσαν πάνω από ορισμένους αρχαιολογικούς χώρους που είχαν μία σχέση τριγωνική μεταξύ τους. Δεν ζει ο Θεοφάνης Μανιάς, όμως συναντήσαμε τον γιο του. Είναι γιατρός. Ο Θεοφάνης Μανιάς μεταβίβασε στον γιο του πάρα πολλές από τις γνώσεις αυτές και πάρα πολλές από τις εμπειρίες που έζησε και από την έρευνα που έκανε. Ας ακούσουμε τι μας είπε. Οι πρώτες παρατηρήσεις ήταν τυχαίες. Ναι, δηλαδή να σας πω, η πρώτη παρατήρηση που έγινε ήταν ότι η Δελφή, μέγα κέντρο, ομφαλός της γης, ιερό, σημαντικό, παγκόσμιας εμβέλειας της εποχής, η Ελευσίνα, με τα Ελευσίνια Μυστήρια και αυτό σημαντικό κέντρο λατρείας, η Αθήνα, η πολιτιστική, ας πούμε, πρωτεύουσα αιώνια του αρχαίου κόσμου, και η Δήλος, που ήταν το μεγαλύτερο ιερό και κέντρο λατρείας του Αιγαίου, αν πάρεις μια ευθεία γραμμή, αυτά τα ιερά βρίσκονται απευθείας. Αυτή ήταν η πρώτη παρατήρηση. Και η δεύτερη παρατήρηση, η οποία είναι συγκλονιστική αν τη σκεφτεί κανείς, ότι σε έναν άξονα μιας ευθείας γραμμής βρίσκονται τέσσερα μεγάλα κέντρα λατρείας. Και μια άλλη παρατήρηση ήταν ότι η Αθήνα και η Ολυμπία απέχουν εξίσου από τους Δελφούς. Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που ήταν η σπουδαιότερη Αλεξάνδρεια που έκτισε από τόσες Αλεξάνδριες, και η Αλεξανδρέτα της Ισού, που ήταν η πρώτη Αλεξάνδρεια που έκτισε προς τιμήν της πρώτης μεγάλης μάχης της Ισού, απέχουν εξίσου από την Μπέλα, που ήταν η πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Τρομερό έβριμα και μια τεράστιες αποστάσεις. Αποδεικνύει ότι είχαν μεγάλη πρόοδο στην μέτρηση με ακρίβεια μεγάλων αποστάσεων, επί του γεωειδούς, δηλαδή επί πραγματικών
Και όταν με σύγχρονα μέσα συγκρίναμε αυτές τις μετρήσεις με δορυφορικές μετρήσεις και με αεροφωτογραφίες, έχουν τρομερή ακρίβεια. Αλλά αυτές οι παρατηρήσεις υπάρχουν και στο μικρό κόσμο των μνημείων. Δηλαδή τα αρχαία μνημεία της Αθήνας, ας πούμε, μεταξύ τους έχουν σχέσεις. Γεωμετρικές, το ίδιο. Παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα πολύ απλό που το ξέρει όλος ο κόσμος. Το κέντρο του Παρθενώνος, αυτή είναι η Ακρόπολη, αυτός είναι ο Παρθενώνας, απέχει εξίσου από το μνημείο του Φιλοπάπου, από την Πνίκα, από το Θησίο και από το σηκό του Ναού του Ολυμπίου Διώστος. Έτσι, και σχηματίζεται ένα κανονικό οκτάγωνο. Τα αρχαία μνημεία, αυτές οι μετρήσεις, πιθανόν να οφείλονται σε έναν προϋπάρχοντα πολιτισμό, αυτό που αναφέρει ο Πλάτων, ότι προϋπήρξε τον πολιτισμό της Αιγύπτου κλπ. 11.000 χρόνια πρώτης εποχής του, και απόρρια αυτών του πολιτισμού ήταν αυτές οι αστρονομικές μετρήσεις μεγάλης ακριβίας κλπ. Σημειωτέων ότι οι μετρήσεις των μνημείων, αλλά και των μεγεθών των αρχαίων μνημείων, σχετίζονται με τις πυραμίδες της Αιγύπτου, ασχολήθηκε και με αυτό το θέμα. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο Παρθενών, όπως ξέρουμε ίσως πολλοί, είναι κόλουρος πυραμίδας. Δηλαδή οι κολόνες του δεν είναι παράλληλες, αλλά έχουν μια κλίση προς τα μέσα. Αν προεκτείνουμε λοιπόν τις κολόνες, συναντώνται σε ένα ύψος μεγάλο, 1650 μέτρα, και αυτή η πυραμίδα έχει όγκο διπλάσιο από την μεγάλη πυραμίδα του Χέοπα, ακριβώς. Σχετίζεται δηλαδή με τις πυραμίδες Αιγύπτου, που σημαίνει ότι οι μετρήσεις αυτές λαμβάναν υπόψη τους, όταν γινόταν από τους αρχιτέκτονες κτλ., και στοιχεία μεγάλων παλαιότερων πολιτισμών. Υπάρχει ένα δεύτερο μέρος της συνέντευξης της Μανιά, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μας εξηγεί και την μέθοδο του πατέρα του, πώς στηρίχθηκε πάνω στα μαθηματικά για να φτάσει σε αυτές τις διαπιστώσεις. Τώρα, η έρευνα θέτει ένα κριτήριο, το πλήθος των τριγώνων. Ενώ ανεμένετο, σύμφωνα με την παράδοση, ότι η Δελφή, ο Ομφαλός, ο οποίος είναι ρωμαϊκής εποχής, έτσι δεν είναι της αρχαιοτάδης εποχής, ανεμένετο να έχει το μεγαλύτερο πλήθος τριγώνων υπό τα αυτά κριτήρια, δυστυχώς δεν είναι η Δελφή, είναι η Άμφισσα. Μάλιστα. Η Άμφισσα λοιπόν έχει με τα αυτά κριτήρια έχει 88 ισοσκελή τρίγωνα, ενώ οι Δελφοί έχουν 69. Αυτό ανατρέπει λοιπόν την θεωρία ότι οι Δελφοί είναι ο ομφαλός της Γης. Ναι, κοιτάξτε. Αυτό, ναι, φυσικά. Ο ομφαλός της Γης περνάται μεταξύ, στο τρίγωνο μεταξύ Δελφών, Αμφίσσης και κορυφής της Ήτης. Διότι άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Απόλλων δεν έχει καμία σχέση με τους Δελφούς. Με την Άμφισσα έχει ο Απόλλων σχέση. Η Άμφισσα, η γυναίκα Άμφισσα, ήταν εράστρια του Απόλλωνος, η οποία έκτισε και ιερό στην κορυφή της Ήτης, του Απόλλωνος δηλαδή. Τώρα, το κριτήριο αυτό λοιπόν τώρα, πλήθος τριγώνων, μπορεί να γίνει αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα και να πούμε εν συνεχεία ότι η αφετηρία των μετρήσεων ήταν η Άμφισσα ή ένα σημείο μεταξύ στο τρίγωνο αυτό. Έχει γίνει αποδεκτό αυτό. Αυτή η προσπάθεια γίνεται, κύριε Χαρδαβέρα. Και αυτό δίνει και κάποιο έναυσμα. Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι προσπαθήσαμε και με άλλο τρόπο. Ο στόχος λοιπόν είναι να έρθει μια επιστημονική κοινότητα από διάφορα πανεπιστήμια, να τεθεί επιτάπητο στο θέμα, να ελεγχθεί και να γίνει ή να απορριφθεί ή να επινοήσουν νέα κριτήρια. Βάζετε το ζήτημα αυτό δηλαδή. Ωραία. Το άλλο λοιπόν, ως προς την τυχαιότητα για την Ελλάδα της τυχαιότητας, είναι η καταπροσέγγιση ίσης αποστάσεις, που μπορώ να σας δείξω μερικές περιπτώσεις εδώ πέρα. Θα μας δείξει στη συνέχεια. Εντάξει. Θα προχωρήσουμε την κουβέντα δηλαδή, μας παρακάτω. Έχουμε το ένα παράδειγμα, είναι η αφετηρία των μετρήσεων που συνάπτεται με την παλαιότητα του ιερού χώρου, και το άλλο είναι η ελάττωση της τυχαιότητας και ο τυχόν μηδενισμός της. Κύριε Μαρκάτο, φοβάμαι ότι έχω αρχίσει να μην σας καταλαβαίνω όπως και όλοι οι περισσότεροι τηλεθεατές. Έχετε μπει σε τέτοια ειδικά θέματα, γι' αυτό σας είπα ότι ξέρετε κάτι. Το ζήτημα είναι να καταλάβουν οι τηλεθεατές τι λέμε. Αυτές οι πάρα πολύ λεπτομέρειες της έρευνας, εγώ εκείνο που κρατάω και που θα στηρίξω πάρα πολύ είναι αυτό που βάζετε. Να έρθει λοιπόν μια υπεύθυνη επιστημονική ομάδα να πάρει όλη αυτή την έρευνα,
να τη βάλει κάτω, να την μελετήσει, να τη διερευνήσει, να τη διασταυρώσει και να καταλήξει αν είναι τα πράγματα έτσι ή δεν είναι τα πράγματα έτσι. Αυτό δεν είναι το και βασικό. Μετά να έρθει το κράτος. Και μετά έρθει το κράτος. Αυτό είναι. Να το δούμε λίγο πιο απλά. Κύριε Χαρδαβέλα, λοιπόν, να κάνω. Ένα λεπτό τώρα. Πιο απλά τα πράγματα. Ορίστε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι κάθε ιερό είναι ένας ειδικός τόπος. Η ίδια η έννοια σημαίνει μια ροή ενέργειας. Δηλαδή δεν είναι τυχαία η θέση του. Τώρα πώς το ξέρανε οι αρχαίοι. Φαίνεται ότι είχαν πάρα πολύ προχωρημένες γνώσεις. Φαίνεται ότι υπήρχε μυστική γνώση, δεν ξέρουμε από πού, από άλλους πολιτισμούς, από προκατακλυσμένους πολιτισμούς. Χρησιμοποιούσαν πάντως, φαίνεται, αστρονομικούς κώδικες. Φαίνεται δηλαδή ότι υπήρχε, παράδειγμα, μια έρευνα γαλλική που έγινε στην Αιγυπτιολογία βασικά, ανατρέπει όλη την Αιγυπτιολογία. Σίγουρα. Δηλαδή το 45.000 π.Χ. ο ουρανός ήταν σε μια συγκεκριμένη θέση. Φαίνεται ότι ο αστερισμός του Οριώνα προβάλλεται πάνω στη γη σε θέσεις ιερών. Δηλαδή οι τρεις βασιλείες του Οριώνα, όπως είναι τα τρία αστέρια στη ζώνη του Οριώνα, φαίνεται να προβάλλονται καθαρά πάνω σε χώρους της Ελλάδος και της Αιγύπτου. Οι δύο πυραμίδες είναι σε μια συγκεκριμένη θέση, βάλεις ένα χάρακα, βρίσκονται στην ίδια θέση. Η τρίτη πυραμίδα απέχει μια μυστική γωνία, πρέπει να σας τα πει καλύτερα ο κύριος Παπάς εδώ πέρα αυτό το πράγμα, είναι 29 μοίρες αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, 29 μοίρες είναι μια γωνία που χρησιμοποιείται στην αστρονομία. Αυτή η θέση βρίσκεται και στις πυραμίδες και στη ζώνη του Οριώνα. Από την άλλη μεριά φαίνεται ότι ξέραν καλά τον αστρικό χάρτη. Ξέραν καλά τον ουρανό, δηλαδή. Ξέραν καλά πώς λειτουργούν ορισμένα πράγματα. Με κάτι που είπατε προηγουμένως και που λέει και ο κ. Παπάς μερικές φορές και ο κ. Σαραγάς το λέει και τώρα το άκουσα και από την κυρία Καραβά, αφήνεται να νοηθεί ότι μπορεί όλα αυτά να έχουν και με κάποιες σχέσεις με άλλους πολιτισμούς. Ακριβώς, ναι. Είτε αυτοί οι πολιτισμοί είναι προκατακλυσμιαίοι, είτε είναι επεμβάσεις. Παράδειγμα, πάρουμε τους μύθους του Σουμερίων. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί ποτέ και δεν μιλάμε όχι, για ένα γεγονός. Υπάρχουν όμως ενδείξεις. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Ενδείξεις και πολύ σοβαρές. Θέλω να πω ότι το σύμπαν είναι γεωμετρικό. Και αυτό ήταν η θέση η αρχαία ελληνική. Αυτοί οι τριγωνισμοί, δεν θέλω να υποβιβάσω τα ευρήματα, υπήρξαν στον ελληνικό χώρο και προηγούνται. Στη συνέχεια υπήρξαν σε όλη την Ευρώπη διαχρονικά. Όλες οι πόλεις στην Ισπανία, στο Παρίσι, υπάρχουν αυτά τα δίκτυα. Υπήρχε λοιπόν ένας θεσμός και τώρα βλέπουμε εκ των υστέρων ότι γεωμετρικά σχήματα, θα σας δείξω εδώ σε πέτρες απάνω, τριγωνισμούς σε πέτρες. Έχω φέρει αυτή εδώ που έχει μαθηματικές σχέσεις και πολλαπλούς τριγωνισμούς. Εμφανίζονται στη φύση. Εμφανίζονται στη φύση. Αυτά είναι τυχαία γεγονότα ή σημαίνουν κάτι. Τυχαίες πέτρες, αλλά είναι χαραγμένες από τη γεωμετρία του εθέρα. Υπάρχει ένας εθέρας, υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο που δίδει ιδιαίτερες ιδιότητες σε χώρους. Αυτό ο Παρθενώνας κτίστηκε εκεί, διότι όχι επειδή είχε ίση απόσταση, αλλά επειδή σε αυτό το σημείο υπήρχε ιδιαιτερότητα του χώρου. Υπήρχε ιδιαιτερότητα την οποία δεσμεύει με τους κοινωνίες τους οποίους έχει. Το οποίο αντελήφθησαν, τώρα, το οποίο αντελήφθησαν βεβαίως, οι προγονείς μας και βεβαίως, το κάνανε εκεί. Έτσι, αυτό εννοείται. Έτσι, αυτό εννοώ. Δεν έγινε τυχαία λοιπόν. Δεν έγινε τυχαία. Και ο Πυθαγόρας διδάσκει ακριβώς τις θέσεις των πλανητών. Δεν είχε τηλεσκόπιο. Κανείς δεν είπε ότι είχε τηλεσκόπιο. Όμως προσδιορίζει με μεγάλη ακρίβεια όλους και τους 10 και τον τελευταίο πλανήτη που βρέθηκε. Όπως είχε ανακοινώσει ο Δάκογλου με υπολογισμούς του Πυθαγόρα. Άρα γνώριζε ο Πυθαγόρας πού θα κινηθούν οι πλανήτες χωρίς καν να τους έβλεπε. Λοιπόν, υπήρχε μία γνώση η οποία δεν κατέχεται. Και σημειώστε αυτή τη στιγμή, οι θέσεις, οι ακριβείς θέσεις των πλανητών στο δικό μας πλανητικό σύστημα δεν εξηγούνται. Ναι, μεν υπακούν στον νόμο του Νεύτωνα, αλλά οι ακριβείς θέσεις που ακολουθούν την χρυσή σειρά του Πυθαγόρα δεν εξηγείται καθόλου. Μάλιστα. Θέλω να δούμε τώρα, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Έχει χαθεί η γνώση. Ένα αυτή. Βίντεο που το βέβαιος, βρήκαμε από τα. Μην μιλάτε, σας παρακαλώ, όλοι μαζί. Σας παρακαλώ θερμά, όταν μιλάω, μην μιλάτε. Είναι ένα βίντεο που είναι από μια συνέντευξη που έχει κάνει ένας επιστήμονας της NASA, ο οποίος παρατηρώντας έναν χάρτη από δορυφόρους, διαπίστωσε ότι συγκεκριμένα σημεία στην Ελλάδα, χώροι ιεροί των αρχαίων, σχηματίζουν έναν μαλτέζικο σταυρό και δίνει σε αυτό μία εξήγηση, την οποία μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Ας δούμε το βίντεο. Μαλτέζο. Ο Μαρίς Ατελίν, ο πρώτος επιστήμονας διαστημικής της NASA που βοήθησε τον άνθρωπο να πατήσει στη σελήνη και συγγραφέας του βιβλίου «Οι πρόγονοί μας που ήρθαν από το διάστημα», πιστεύει στεναρά ότι οι εξωγήινοι είχαν έρθει στη Γη.
Φαίνεται ότι η πρώτη απόβαση πραγματοποιήθηκε πριν από 3.000 χρόνια. Και στην αρχή τα πειράματα δεν ήταν επιτυχημένα. Χρησιμοποίησαν τον άνθρωπο του Νεάντερταλ, ο οποίος ήταν μεγαλόσιμος, αλλά όχι και ιδιαίτερα οξυδερκής, και έπρεπε να κάνουν πολλά πειράματα πριν πετύχουν. Αυτό συνέβη πριν περίπου 60.000 χρόνια. Εκείνη τη στιγμή χρησιμοποίησαν τον Homo sapiens, σοφό άνθρωπο, ο οποίος λέγεται και Κρομανιόν. Αυτός οδήγησε σε μια μεγάλη επιτυχία, επειδή ήταν ακριβώς σαν τον σημερινό άνθρωπο. Μερικοί με ρωτούν πώς μπορεί επιστήμονας σαν και εμένα, που έχει δραστηριοποιηθεί στη φυσική και τα μαθηματικά και έχει εργαστεί στο πρόγραμμα Apollo για την εξερεύνηση του διαστήματος, πώς μπορεί να ασχολείται με ιστορίες για αστροναύτες από το διάστημα και μετά για τη Γη. Νομίζω ότι είναι πολύ απλό, γιατί στην αρχή ήμουν πολύ σκεπτικός, αλλά σιγά σιγά άρχισα να βρίσκω τις δικές μου αποδείξεις και πίστηκα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Αστροναύτες από άλλο πλανήτη είχαν έρθει στη Γη. Οι ανακαλύψεις του Μαρί Σατελίν έγιναν καθώς εξέταζε δορυφορικές φωτογραφίες του Αιγαίου πελάγους. Αρχικά δεν παρουσίασαν ενδιαφέρον, μετά όμως ο Σατελίν παρατήρησε ότι άρχισε να δημιουργείται ένα γεωμετρικό σχήμα. Συνδέοντας τις τοποθεσίες 12 ελληνικών αρχαίων ιερών ναών, ο Σατελίν σχηματίζει ένα πελώριο μαλτέζικο σταυρό. Ο Σατελίν λέει πως οι Έλληνες δεν γνώριζαν για το σταυρό και πως οι τέλεια σχηματισμένες διαστάσεις του θα ήταν δυνατό να διακριθούν μόνο από δορυφόρο, βρισκόμενο σε τροχιά όπως αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη φωτογραφία που βλέπετε τώρα. Μήπως οι αρχαίοι έχτισαν σε αυτές τις τοποθεσίες επειδή οι εξωγήινοι την είχαν επιλέξει? Νομίζω ότι ο σταυρός αφέθηκε εκεί από τους εξωγήινους σαν τεκμήριο στον άνθρωπο ότι κατήχαν δυνάμεις πέρα των δικών τους. Για να μάθουμε, απευθυνθήκαμε στον δόκτωρα Lawrence Clemenson, ένα στατιστικολόγο μαθηματικό του Κρατικού Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Northbridge. Αυτό που έκανα ήταν να προγραμματίσω τον υπολογιστή και να τοποθετήσω 12 τυχαία σημεία στην οθόνη, με το σκεπτικό ότι η οθόνη προσομοιάζει την περιοχή αυτή του Αιγαίου, όπου βρίσκονται οι 12 ναοί, και κάθε σημείο το οποίο επιλέγει τυχαία ο υπολογιστής αντιπροσωπεύει και κάθε ένα από τους ναούς αυτούς. Έπειτα, ζήτησα από τον υπολογιστή να μετρήσει τον αριθμό των γεωμετρικών σχημάτων, όπως το σταυρό, και οι πιθανότητες να φτιάξουμε ένα συμμετρικό μοτίβο ήταν κατά προσέγγιση 3 τρισεκατομμύρια προς 1. Εφόσον λοιπόν ο υπολογιστής δημιουργούσε ένα τέτοιο συμμετρικό μοτίβο κάθε 1 δευτερόλεπτο, θα απαιτούνταν κατά προσέγγιση 95 εκατομμύρια χρόνια για να φτιάξουμε ένα τέτοιο γεωμετρικό σχήμα. Αυτή είναι μια άλλη άποψη. Μια άποψη η οποία, αν θέλετε, έχει και μια απόδειξη μέσα από αυτό που έκανε, την προσπάθεια που έκανε, μέσα από ένα κομπιούτερ που έβαλε αυτά τα στοιχεία μέσα και είδα ότι αυτό δεν θα μπορούσε να έχει γίνει. Θα χρειαζόντουσαν εκατομμύρια χρόνια, και δεν μιλάμε για εκατομμύρια χρόνια, μιλάμε για χιλιάδες χρόνια. Άρα λοιπόν, αυτοί οι δύο επιστήμονες από την NASA λένε ή ισχυρίζονται ότι ο χάρτης από το δορυφόρο και τα σημεία που έχουν χτιστεί διάφορα ιερά και σχηματίζουν αυτόν τον μαλτέζικο σταυρό μπορεί να είναι μια πρόταση άλλων πολιτισμών. Σε σχέση με το ντοκιμαντέρ που δείξατε λίγο, θέλω κάτι να πω. Θα πείτε για το ντοκιμαντέρ από την NASA. Από την NASA, ναι. Για πέστε δύο κουβέντες. Φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις αυτού του πράγματος που λέει η NASA αυτή τη στιγμή. Ότι ο δορυφόρος έδειξε ότι στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι η NASA ξοδεύει δισεκατομμύρια για αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Όχι απλά χρήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, φαίνεται ότι κάτι υπάρχει. Ο μύθος των Ανωνάκη του Σουμερίων δείχνει πολύ καλά ότι έχουμε μια τέτοια επέμβαση. Η θεά Αστάρτη, ας πούμε, για αυτούς δεν είναι μια απλή υπόθεση. Μιλάει για έναν πλανήτη ο οποίος πλησίασε τη Γη πριν από 3.000 χρόνια περίπου. Αυτό το πράγμα, αυτή η πλακέτα του Σουμερίου υπάρχει στο Βρετανικό Μουσείο. Από το Μουσείο του Μεξικού τώρα, δέστε μερικά πράγματα. Δέστε τι θυμίζει αυτό. Αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό είναι στο Μουσείο του Μεξικού. Είναι απίστευτη η ομοιότητα. Δέστε εδώ. Ναι, ομοιότητα λοιπόν, με την. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν και ευρήματα πλέον. Κοιτάξτε εδώ πτυτικές συσκευές. Μάλιστα. Φαίνεται ότι υπάρχουν ευρήματα λοιπόν, ότι κάτι υπήρχε στην αρχαιότητα γνωστό. Ή έχουμε λοιπόν μία κατακλυσμία, ας πούμε, ίσως λόγω της μετάπτωσης των Ισημεριών. Είχαμε η ελληνική ιστορία αναφέρει 4 κατακλυσμούς. Δευκαλιώνα και Άκροπα, ο Γιώργο, που αναφέρεται και στον Όμηρο. Φαίνεται όμως μια μυστική τεχνολογία ότι υπάρχει. Ας πούμε, ακόμα μια και μυστική μέσα τεχνολογία η οποία είναι αναπτυγμένη από τους ανθρώπους συγκεκριμένους. Ας πούμε, υπάρχουν ή ότι μπορεί να ήρθε και από άλλους χώρους ή από άλλους πλανήτες. Και μπορεί να ήρθε και από άλλους χώρους. Μάλιστα, κύριε Σαργά. Υπάρχει λοιπόν. Μισό λεπτό, κύριε Σαργά. Υπάρχει κάτι μέσα στον Όμηρο. Ο Όμηρος αναφέρει ότι φεύγει καράβι από το νησί των Φεάκων, πηγαίνει στην Εύβοια και γυρίζει μέσα σε μία μέρα, μέσα σε καπνούς, χωρίς να κουραστούν οι κοπηλάτες. Είναι έτσι, κύριε Σαργά?
Αναφέρεται στον Όμηρο. Αν μιλάτε για τα πλοία των Φεάκων, δεν το λέει έτσι ακριβώς, αλλά περίπου. Αναφέρονται. Αναφέρεται, ναι. Αναφέρονται για τον ύφεστο κάποια πράγματα εκεί μέσα. Αναφέρονται. Έχουμε ενδείξεις μια μυστική τεχνολογία. Η μυθολογία βρίθει από τέτοια και θέλω να σας αναφέρω κάνα δύο τα οποία έχουν σχέση με αυτά τα θέματα. Για πέστε μου. Πριν από αυτό όμως, θέλω να πω το εξής, ότι ο Αριστοτέλης στα πολιτικά είπε το εξής, ότι κάθε σημείο επί της γης στο οποίο πρέπει να λατρεύονται θεοί ή ήρωες πρέπει να είναι πάντα το ίδιο και στο ίδιο να ξαναχτίζεται ναός και αυτό θα προσδιορίζεται από τους μάντις και από τις πυθίες οι οποίες θα εκτελούν τον νόμο. Θέλω να πάμε λιγάκι να δούμε τα τρίγωνα που σχηματίζονται με κέντρο το Δίον. Λοιπόν, για να δούμε το βίντεο αυτό παρακαλώ. Η μέτρηση έγινε πριν από 2 χρόνια. Επειδή υπήρχε αδυναμία λήψη οσημάτων από τους 4 δορυφόρους που υπήρχαν στο διάστημα, στο τέμενος της Ίσιδος, αναγκάστηκα να εξέλθω και να πραγματοποιήσω τη μέτρηση στην είσοδο. Έτσι, αυτό είναι το σημείο μετρήσεως λοιπόν του αρχαιολογικού χώρου του Δίου. Είναι η Ιερά Πόλη, όπως είναι γνωστό, των Μακεδόνων εν Πιερία, στις βορειοδυτικές κλητής του Ολύμπου, παρά των ποταμών Βαφύραν. Ο Βαφύρας, τον βλέπουμε και σήμερα εδώ, είναι παντού παρόν. Στην αρχαία εποχή, μέχρι το 2, ήταν πρωτός. Υπήρχε το τέμενος του Ιερού Διός, το οποίο πέρσι ανακαλύφθη, και εκεί ευρέθηκε η περίφημος επιγραφή «Διή υψίστο», δηλαδή «εις τον Δία των ύψιστων». Εδώ υπήρχε και το περίφημο χαλκούν σύμπλεγμα των Ιππέων που πέσανε στην ενγρανικό μάχη έργο του Λυσίππου. Δυστυχώς το περίφημο αυτό έργο μετεφέρθηκε από τον αυτοκράτορα Ρωμαίο Μέτελο στη Ρώμη, όπου και πρέπει να έχει εξαφανιστεί, μια και δεν έχουμε φωτογραφία του. Ναι, αρμονική. Δεξιά μας λοιπόν έχουμε τον χάρτη με γεωδυτικό κέντρο το Δίον, το σημείο όπως είπα προηγουμένως είσοδος του αρχαιολογικού χώρου, βλέπετε Δίον, ο οποίος περιέχει 8 περιφέρειες. Το πρώτο τρίγωνο συνδέει την Πίδνα, εκεί που έγινε η περίφημη μάχη των Ρωμαίων με τον Περσέα, αν θυμάμαι καλά, και το Πίθιον των Θεσσαλικών. Ένα μικρό τρίγωνο. Αυτό το τρίγωνο λοιπόν, έτσι. Το δεύτερο τρίγωνο είναι αυτό που συνδέει το Θήριον, είναι πάνω ψηλά, υπήρξε και πρωτεύουσα της δυτικής της Αιτλοκανανίας, και ο αρχαιολογικός χώρος Στράτος. Το επόμενο τρίγωνο είναι Δίον, Λάριμνα, Ορχομενός. Το επόμενο τρίγωνο είναι αυτό που συνδέει την Καλλιδονία με τον περίφημο Καλλιδόνιο Κάπρο, γνωστό από την ελληνική μυθολογία, και την Πλευρώνα, επίσης συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος όπου υπάρχει και ναός του Απόλλωνος. Το επόμενο τρίγωνο είναι 3 τρίγωνα αυτά, είναι με το κίτρινο χρώμα που περνάει, βλέπετε και την περιφέρεια εδώ πέρα, είναι η Ραμνούς, η Κρωμιών, η Άγιοι Θεόδωροι, έξω από την Αθήνα, ναι. Τα Ίσθμια, εκεί είναι ο ναός του Ποσειδώνος, και η Κόρινθος, ναός του Απόλλωνος. Και το τελευταίο τρίγωνο, το Γαλάζιο, είναι αυτό που συνδέει το Δίο, την Τραϊανούπολη, ιδρυθήσα από τον αυτοκράτορα Τραϊανό, και το Σούνιον, το ναό δηλαδή του Ποσειδώνος. Πριν πεθάνει ο Θεοφάνης ο Μανιάς, ο ταξιάρχος στρατού που είχε ξεκινήσει αυτή την ιστορία να βρει αυτές τις τριγωνικές σχέσεις,
Είχε έρθει στην Ελλάδα για μια διάλεξη ο Έρικ Φον Ντένικεν. Ξέρετε, ο Ντένικεν είναι ένας πάρα πολύ γνωστός παγκόσμιας φήμης ερευνητής εξωγήινων φαινομένων κλπ. Κουβέντιασε λοιπόν ο Μανιάς με τον Ντένικεν, του είπε τα ευρήματά του, πήρε τα στοιχεία αυτά ο Ντένικεν, πήγε εκεί πέρα που ήταν στο εργαστήριό του, τα έβαλε μέσα σε διάφορους υπολογιστές στη συνέχεια που είχε τη δυνατότητα αυτή και έβγαλε κάποια πάρα πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Επικοινωνήσαμε με τον Έρικ Φον Ντένικεν τηλεφωνικά εχθές, του βάλαμε το θέμα, του είπαμε ότι θα κάνουμε μια εκπομπή για το θέμα αυτό. Ας ακούσουμε τι μας είπε. Mr. Ντένικεν, you have stated on Strange Magazine that you had met Theofani Manias, the person who researched the issue of equal kilometric distances between sacred sites and cities of the ancient Greeks. You are one of the few people who know who he started his exploration. Would you like to tell us a few things about your experiences? Well, it is many years ago. I had a speech in Athens. I think it was on the Rotary Club. And Dr. Manias, or he was a military man, a high military man, he was one of the listeners at this Rotary Club speech. And after the speech, he asked me to follow him to a room nearby, and there he had a lot of Greek maps. He was an aviation man from the Greek Air Force, and he showed me that between all the real old prehistoric sites in Greece are some geometrical connections, and I was very impressed. Later, I controlled it at home as far as possible, naturally not on the meter directly, but it doesn't matter. More or less, you came close to it 500 meters. And I was really shocked. It was fantastic. These old Greek historical sites have a geometrical definition together. What is your opinion about the research conducted by Theofani Manias? Well, I have asked myself, of course, what is the reason for such a geometrical pattern? And you know, I am one of these persons who believe that some thousands and thousands of years ago, our planet was visited by extraterrestrials. Our forefathers at that time could not understand what was going on, and they believed that these visitors must be some sort of gods. Of course, we all know there is only one God. Now I have asked myself, could this geometrical pattern in ancient Greek has to do with this visit of extraterrestrials? And I think, why not? Maybe they made it on purpose because they knew that thousands and thousands of years later in the future, the humans will understand and will see this geometrical pattern. And now they will start to ask questions. Questions like I asked them myself, where we've been visited from outer space. And so the research starts. Do you believe that the ancient Greek temples were constructed based on Greek, on strict scientific calculations on certain locations, aiming to form sacred triangles? Yes, but now we have to clarify one thing. It was always the humans. In your case, it was the ancient Greeks who constructed all these temples. Never extraterrestrials constructed temples. It was always the humans who did it. The question is, for what purpose? Why have they done it? Now, the normal answer comes from archaeological side, and they say, well, they did it for the gods. Which gods, I ask? What are the gods in nature, like the sun and the moon or the stars or an earthquake or whatever? That's okay, that's a reasonable answer, but it's not enough. Because in so many times, these ancient gods, they talk to the human. There were discussions. The humans received information, sometimes astronomical information. And the gods in nature, like the sun or the moon, they do not speak. So the question is still, who were these gods? The humans made the temples, but they made it for the gods because the gods advised them. They told them, now you construct one holy place here, or you construct one holy place there. Or another possibility, because these so-called gods, they had something like a basic camp on these different areas. For example, there was a little basic camp in today's Delphi. Now, after the gods disappeared, after the gods left, now the humans start to create a holy place because the gods were here before. You're a researcher who has studied extensively the sacred Greek sites.
Have you come across any findings that indicate any particularities about the geographical position of the Greek landscape? No, except what Dr. Manias has already found out. And I just checked it and found it correct and true. But Greece is a land with incredible rich mythology. And I am one who takes at least part of this mythology serious, not just as fairy tales. And the Greek gods, like, for example, Apollo, who was the son of Zeus. Apollo, he had a flying machine. He was flying around. And this is part of the Greek mythology. Or you have the Greek Argonautica. It's not just a fairy tale, because in the Argonautica, you have so many points which are technical, which should look at the technical point of view, with a technical explanation, and not just as a fairy tale. Να μείνουμε λιγάκι στο θέμα αυτό που είδαμε στον Ντένικεν. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι αργά κάτι εσείς, να προχωρήσω άλλους. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι... Αφήνει πάντως ο Ντένικεν την αίσθηση και την υποψία ότι όλοι αυτοί οι λατρευτικοί χώροι που δημιουργήθηκαν στα συγκεκριμένα σημεία είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνανε σε μια εποχή που μπορεί να υπήρχαν επαφές με άλλους πολιτισμούς. Σίγουρα αυτοί οι οποίοι, οι ιερείς δηλαδή, οι οποίοι προσδιόριζαν πού θα γίνει ακριβώς ο ναός, δεν λειτουργούσαν βέβαια όπως σήμερα που λέει ο δήμαρχος πού θα γίνει ο ναός, είχαν μια μυστική γνώση. Αυτή τη μυστική γνώση, όχι μόνο μυστική, απόρριτη και διαθανάτου, την ήξεραν μόνο λίγοι και τη μετέδαν μυστικά σε κάποιους άλλους μοιημένους. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι σώνει και καλά πρέπει να έχει σχέση με κάποιους οι οποίοι ήρθαν απ' έξω. Mm-hmm. Γιατί να μην είναι από έναν προηγμένο πολιτισμό πάλι εδώ στη γη, δηλαδή ο ελληνικός πολιτισμός να είναι προϊόν κάποιου άλλου. Στη δική σας άποψη και θέση αυτή που εκφράζεται τώρα, συμφωνεί απόλυτα και ο Θεοφάνης ο Μανιάς και ο κύριος Μαρκάτος, φαντάζομαι, που όλη αυτή την εργασία την στηρίζουν πάνω στα μαθηματικά, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Να συμπληρώσω δύο δευτερόλεπτα. Ναι, δύο δευτερόλεπτα, ναι. Θέλω να πω το εξής. Είναι κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε τον γιο του Μανιά που μας λέει ότι ο πατέρας του δεν μπήκε καν στη διαδικασία των εξηγήσεων, εξωγήινων κλπ. Αλλά στηρίχθηκε σε μαθηματικούς υπολογισμούς και έφτασε στο σημείο αυτό να μιλάει για τον τριγωνισμό. Ας ακούσουμε το βίντεο, αλλά θα ήθελα 20 δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω. Παρακαλώ να δούμε το βίντεο και αμέσως μετά στον κύριο Σαραγά. Τι άνθρωπος ήταν ο πατέρας σας? Ήταν ερευνητής, γεννημένος. Πραγματικός ερευνητής. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αναζητά την αλήθεια. Ο επιστήμονας. Ήταν ένας άριστος μαθητής, πρώτος μαθητής, σπούδασε με υποτροφίες σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Έκανε μετεκπαίδευση το ίδιο. Και το όραμά του ήταν το να βρούμε την αλήθεια, ας πούμε. Με κάθε τρόπο επιστημονικά αποδεκτό. Από το πρωί που ξύπναγε μέχρι το βράδυ που ξανακοιμότανε, ασχολείται μόνο με την έρευνα και με τίποτα άλλο. Δηλαδή, όλη μέρα έγραφε, έκανε υπολογισμός, είτε ήταν στο σπίτι, είτε ήταν στο καφενείο, είτε ήταν στο ταξί, ας πούμε, είτε ήταν οπουδήποτε, έκανε υπολογισμός. Δηλαδή, έλεγε, ας πούμε, ο Απόλλων, η λέξη Απόλλων, τι σχέση έχει με τη λέξη Άρτεμις, που ήταν αδέλφια, ας πούμε, θεοί, και έβρισκε ότι έχει σχέση χρυσής τομής, ας πούμε. Ο αριθμός Απόλλων προς Άρτεμις είναι σχέση χρυσής τομής. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται μόνο αποκλειστικά με αυτού του είδους την έρευνα. Αν θέλατε με μία λέξη να τον χαρακτηρίζετε, τι θα λέγατε? Μία λέξη είναι έρευνα, ερευνητής. Πραγματικός ερευνητής, δηλαδή δεν ψάχνει το σκοτεινό και να το ερμηνεύσει με έναν μεταφυσικό ή σκοτεινό τρόπο, ψάχνει το σκοτεινό και να το ερμηνεύσει με επιστημονικό τρόπο. Και γι' αυτό και η αγάπη ήταν μαθηματικά. Και όλες τις παρατηρήσεις είναι ουσιαστικά μια ανάλυση, μια μαθηματική ανάλυση των θέσεων των αρχαίων ιερών, μια μαθηματική ανάλυση ελληνικής γλώσσας και μια μαθηματική, ας πούμε, θεώρηση του αρχαίου κόσμου. Πίστευε δηλαδή αυτό που το λένε βέβαια και οι αρχαίοι συγγραφείς, υπάρχουν πολλά χωρία που το υποστηρίζουν,
ότι εμείς εδώ ζούμε σε έναν κόσμο που είναι αντίγραφο ενός ιδεατού κόσμου που κυριαρχούν τα μαθηματικά, όπου όλα είναι μαθηματικές σχέσεις. Συνεργάστηκε με σπουδαίους ανθρώπους, οι οποίοι τον υποστήριξαν και ηθικά για να συνεχίσει την έρευνα και οικονομικά, πολλοί από αυτούς, και κυρίως επιστημονικά. Ακόμα και ο Ντένιγκεν είχε έρθει κατ' επανάληψη στο σπίτι, αυτός ο ερευνητής, ο γνωστός που έχει γράψει όλα αυτά τα βιβλία, έχει έρθει πολλές φορές για να δει το έργο και το αναφέρει σε πολλά βιβλία του, βέβαια με την, από την πλευρά, ας πούμε, της δικής του σκέψης και της δικής του άποψης, ως όμως ένα επιστημονικό επίτευγμα μεγάλων πολιτισμών του παρελθόντος. Αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία? Πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, άνθρωποι που, οι αρχαιολόγοι ας πούμε, όχι όλοι, αλλά πολλοί από τους γνωστούς τότε αρχαιολόγους, επειδή δεν είχαν και περισσότερα από αυτούς μαθηματικές γνώσεις, γιατί η αρχαιολογία είναι έτσι, παιδί ασχολείται πιο πολύ με τη λογοτεχνία, με τη φιλολογία ας πούμε, των αρχαίων, με τα γραπτά κείμενα, το υποβάθμισαν. Ναι, ή το αποσιώπησαν. Αλλά υπήρχε μια αποδοχή ως ένα βαθμό, όχι όμως επίσημη. Εντάξει, το επίσημο νομίζω θέλει χρόνο. Πράγματι το επίσημο θέλει χρόνο και είναι αυτό που κουβεντιάζουμε και σήμερα το βράδυ και αυτό το θέμα που βάζει και ο Μαρκάτος, ότι πράγματι χρειάζεται χρόνο το επίσημο, αλλά έχει σημασία το επίσημο να ξεκινήσει την προσπάθεια να προσεγγίσει αυτό το θέμα και να μην μένει έτσι σε μια κουβέντα, σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, γιατί είναι τεράστια σημασία αυτού του γεγονότος, εφόσον επιστημονικά αποδειχθεί και το κάνει αποδεκτό η υπεύθυνη επιστημονική κοινότητα και συνεχεία βεβαίως το ελληνικό κράτος. Αντρέπονται πάρα πολλά πράγματα. Περασμένο Σάββατο, όσοι μας παρακολουθείτε, θα θυμόσαστε ότι είχαμε κάνει ένα θέμα με τον τριγωνισμό της αρχαίας Ελλάδας. Δηλαδή, ότι πάρα πολλοί ιεροί χώροι των προγόνων μας σχηματίζουν ισοσκελή τρίγωνα μεταξύ τους. Ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, με την βοήθεια του κυρίου Μαρκάτου, που μας έδειξε κάποιους χάρτες. Αλλά στη διάρκεια της κουβέντας, το περασμένο Σάββατο, ξεπρόβαλε μπροστά μας ένα άλλο θέμα. Ότι στους χώρους αυτούς, κάτω από τους χώρους αυτούς, υπάρχουν κάποιες δυνάμεις, κάποια πεδία ενεργειακά, που μπορεί να είναι και να βοηθάνε ακόμη και στη θεραπεία ανθρώπων. Ξεκίνησαμε λοιπόν αυτή την έρευνα, αυτή τη εβδομάδα που πέρασε, με ανθρώπους που ξέρουν κάποια πράγματα, έχουν ζήσει κάποια πράγματα, και ξαφνικά ξεπρόβαλε μπροστά μου ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ότι σε πολλούς από τους χώρους αυτούς που επέλεγαν οι πρόγονοί μας για να χτίσουν τους ναούς τους, τα θέατρά τους, τα θεραπευτήριά τους, υπάρχουν πεδία, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, με μια ένταση ιδιαίτερη, που μπορούν να οδηγούν ακόμη και σε θεραπευτικές καταστάσεις. Από εκεί πέρα προχωρήσαμε περισσότερο, ήρθαμε και σε επαφή με το εξωτερικό, με κάποια κέντρα που κάνουν κάποιες έρευνες, και είδαμε ότι όλη η γη, θα έλεγα ότι μπλέκεται και αγκαλιάζεται από ένα πλέγμα σαν ιστό αράχνης. Δεν πιστεύω να πήραμε φωτιά σήμερα στο στούντιο, ελπίζω να είναι τα πράγματα πιο ομαλά. Είναι από τον καπνό που βγάζουμε, από τον ξηρό πάγο. Έτσι να κάνουμε περισσότερο, ξέρετε, εφέ, ότι είμαστε μια ατμόσφαιρα ανεξήγητου. Έλεγα λοιπόν ότι βρήκαμε ότι η γη ολόκληρη αγκαλιάζεται από ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που ίσως να συνδέεται όλο αυτό το θέμα και με το τρίγωνο των Βερμούδων και με όσα συμβαίνουν σε αυτό το τρίγωνο. Ανεξήγητα πράγματα θα μου πείτε, θα προσπαθήσουμε σήμερα να τα φωτίσουμε. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι οι αρχαίοι μας, οι αρχαίοι Έλληνες, δεν επέλεγαν καθόλου τυχαία που θα έκτιζαν τους ναούς τους, τα θέατρά τους, τους βωμούς, τους θεούς τους. Επέλεγαν σημεία που έχουν τέτοιες έντονες ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις.
Από εκεί πέρα δημιουργείται ένα άλλο ερώτημα. Πού τα ξέραν όλα αυτά? Πώς τα είχαν μάθει? Το πρώτο Σάββατο λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν, δεν είχαν τις δυνατότητες, δεν είχαν, αν θέλετε, τους δορυφόρους, τα ηλεκτρονικά τηλεσκόπια, τα όργανα, τα σύγχρονα που υπάρχουν σήμερα, για να μπορούμε να εντοπίζουμε πού βρίσκονται τα παιδιά αυτά. Εκείνοι όμως οι άνθρωποι το ξέρανε. Και χτίζανε σε τέτοια σημεία που υπήρχε ένα ενεργειακό πεδίο από κάτω. Ήταν πιο σοφοί από εμάς, ξέραν πράγματα που δεν ξέρουμε εμείς. Αρχίζει εκεί πέρα και μια οικοτολογία, ότι μπορεί όλα αυτά να είναι από εξωγήινους πολιτισμούς. Αυτά θα κουβεντιάσουμε σήμερα το βράδυ. Και έχουμε κάνει και κάποια βίντεο πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μεταξύ των άλλων, θα είδε και ένα πείραμα που γίνεται για το τρίγωνο των Βερμούδων. Μας το στείλανε από την Αμερική. Ένα εξόχου ενδιαφέροντος πείραμα, όπου σε ένα προσωμιωτή δημιουργούν συνθήκες του τριγώνου των Βερμούδων και βυθίζουν ένα πλοίο. Και δίνουν κάποιες εξηγήσεις εκεί πέρα οι επιστήμονες. Τι μπορεί να συμβαίνει σε αυτό το τρίγωνο που χιλιάδες πλοία, αεροπλάνα, έχουν χαθεί άνθρωποι και υπάρχει ένα τεράστιο ερώτημα. Τι συμβαίνει στο τρίγωνο των Βερμούδων? Πριν σας παρουσιάσω την πολύ καλή μας παρέα που έχουμε σήμερα το βράδυ να κουβεντιάσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα ήθελα να δείτε το βίντεο του προλόγου που μας βάζει πάντοτε σε μια ατμόσφαιρα. Ας το δούμε. Καθόλου τυχαία δεν επέλεγαν τα σημεία που έχτιζαν οι αρχαίοι Έλληνες στους λατρευτικούς τους χώρους, ναούς, βωμούς στους θεούς τους, ασκληπία και θέατρα. Χιλιάδες χρόνια μετά, η επιστήμη σιγά σιγά ανακαλύπτει ότι στα σημεία αυτά των αρχαίων ιερών ναών υπάρχει μια ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που συχνά λειτουργούσε και λειτουργεί και για θεραπευτικούς λόγους. Η καθαρά επιστημονική εξήγηση του φαινομένου αυτού αποδίδεται στο υπαρκτό ενεργειακό πλέγμα που τη λήγησαν εις τόσα ράχνη στη γη. Η μεταφυσική εξήγηση αποδίδει το γεγονός σε μια θεϊκή παρουσία στα σημεία αυτά ή σε εντοπισμό τους από εξωγήινες δυνάμεις. Το ερώτημα είναι πώς εντόπιζαν τα σημεία αυτά οι αρχαίοι μας πρόγονοι και γιατί οι χώροι αυτοί σχηματίζουν ισοσκελή τρίγωνα μεταξύ τους. Ένας από τους πιο έντονα ενεργειακούς χώρους βρίσκεται στο Σούνιο, κάτω από το ιερό του Απόλλωνα που έχει χτιστεί εκεί από την αρχαιότητα. Σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο βρήκαμε δύο τσιμεντένιες κολόνες. Η μία κολόνα είχε χρονολογία 1967 νομίζω και έγραφε πάνω γεωγραφική υπηρεσία Φρατού. Στο κέντρο της κολόνας φαινόταν μια ράβδος σαν μολύβι. Είναι πλέον γνωστό πως η Γη τυλίγεται μέσα σε ένα ενεργειακό πλέγμα που δημιουργεί γεωμετρικά συμμετρικά σχήματα. Κάπως έτσι σχηματίζονται οι γραμμές αυτές που δημιουργούν το πλέγμα. Αυτή η γνώση δεν είναι καθόλου καινούρια. Ο Πλάτωνας υπήρξε ο πρώτος που διατύπωσε τη θεωρία του ενεργειακού πλέγματος της Γης, αναφέροντας πως η βασική δομή της Γης εξελίσσεται από απλά γεωμετρικά σχήματα σε πιο περίπλοκα. Αυτά τα σχήματα είναι πλέον γνωστά ως τα πλατωνικά στέρεα, ο κύβος, το τετράεδρο, το οκτάεδρο, το δωδεκάεδρο και το εικοσάεδρο. Κάθε σχήμα, κατά τον Πλάτωνα, σχετίζεται με ένα από τα στοιχεία. Γη, αέρας, εθέρας, φωτιά και νερό. Και κάθε ένα περιπλεκόμενο με το άλλο δημιουργούν ένα ενεργειακό πεδίο γύρω από τη Γη που την κρατά σε ισορροπία. Για πρώτη φορά σήμερα αποκαλύπτουμε ένα χάρτη που έρχεται από το μυστικό αρχείο του Alfred Nobel και εμφανίζει την ευθεία γραμμή που ξεκινάει από το Σαν Ρέμο της Ιταλίας και ενώνει το αρχαίο ιερό της Δωδόνης, τους Δελφούς, την Αθήνα, την Άξο και τελειώνει στη Βηθλέμ της Ιερουσαλήμ. Είναι τυχαίο άρα γι' αυτό? Είναι χάρτες του 1856, 1860 και 1870. Οι χάρτες για την ιδιαίτερη περίπτωση για την οποία κουβεντιάζουμε σήμερα έχουν το εξής ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς έχει μία ευθεία γραμμή η οποία έχει γίνει πιθανόν και φυσικά από τον Alfred Nobel. Αυτή η γραμμή ξεκινάει από το Σαν Ρέμο, συνεχίζεται στην πόλη της Δωδόνης, στο αρχαίο ιερό, στους Δελφούς, στα βόρεια προάστια της Αθήνας, στο Χαλάνδρι που είμαστε σήμερα, συνεχίζεται ακόμη στο Αιγαίο, στην Άξο και από εκεί τελειώνει
στην Βηθλεέμ, στα Ιεροσόλυμα. Αυτό μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση, κυρίως δε διότι στο φάκελο στο οποίο υπήρχαν μέσα αυτοί οι χάρτες και ιδιαίτερα αυτός ο χάρτης με τη γραμμή, υπήρχε και μία έκδοση από τα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη. Τι κρύβεται λοιπόν κάτω από τους αρχαίους ιερούς ναούς και γιατί αυτοί οι χώροι εμφανίζουν έντονη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και ακόμα, τι συμβαίνει στο εφιαλτικό τρίγωνο των Βερμούδων, όπου μία εξήγηση που δίνουν οι επιστήμονες είναι ότι αυτό το σημείο είναι από τα πιο έντονα ηλεκτρομαγνητικά πεδία της Γης, όπου δημιουργούνται συνθήκες εξαφάνισης πλοίων και αεροπλάνων. Σε αυτά τα νερά κρύβεται η απάντηση σε ένα από τα πιο θανάσιμα μυστικά του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια, χιλιάδες πλοία και ανθρώπινες ζωές χάθηκαν εδώ. Τώρα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, θα εξετάσουμε τις θανάσιμες διαβολικές δυνάμεις που δρούν σε αυτό το σημείο του πλανήτη. Από τότε που ο Κολόμβος ταξίδεψε στα νερά αυτά και είδε περίεργες λάμψεις, η λίστα των ανεξήγητων εξαφανίσεων μεγάλωσε. Χιλιάδες πλοία εξαφανίζονταν χωρίς να αφήνουν ίχνη, χωρίς κλήσεις βοήθειας, χωρίς ναυάγιο. Η θεωρία λέει ότι το τρίγωνο εκτείνεται μεταξύ των Βερμούδων, Μαϊάμι και Πουέρτο Ρίκο, 1,5 εκατομμύριο μίλια άγριας θάλασσας. Οι τυφώνες, οι θυελώδεις καταιγίδες και οι θαλασσοταραχές είναι οι βασικές αιτίες θανάτου στο μέρος αυτό. Όλα αυτά μπορεί να είναι ανεξήγητα φαινόμενα ή πολύ εξηγήσιμα για την επιστήμη του μέλλοντος. Για την ώρα, στις δυνατότητες που έχει αυτή η εκπομπή, θα αναζητήσουμε κάποιες λογικές απαντήσεις στα μυστήρια των ιερών ναών των αρχαίων και στο τρίγωνο των Βερμούδων. Σε αυτούς λοιπόν τους χώρους θα ταξιδέψουμε σήμερα το βράδυ. Ένα ταξίδι, πιστεύω υπέροχο. Ένα ταξίδι που θα μας μάθει μερικές αλήθειες. Ή θα φωτίσει έτσι, μερικές σκοτεινές γωνιές, γεγονότα που κουβεντιάζουμε, που ακούμε, που διαβάζουμε, που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Τι συμβαίνει άραγε εκεί κάτω. Τι συμβαίνει κάτω από τους αρχαίους ναούς. Τι συμβαίνει στο τρίγωνο των Βερμούδων. Τι είναι αυτό το πλέγμα που αγκαλιάζει σαν ιστός αράχνης ολόκληρη τη γη. Πού τα ξέραν όλα αυτά οι προγονείς μας, οι αρχαίοι. Πού μπορούμε να οδηγηθούμε από τον τριγωνισμό της αρχαίας Ελλάδας. Είναι μερικά ερωτήματα που σίγουρα αυτό το βράδυ θα μας απασχολήσουν και με τους καλεσμένους μας και με το κοινό μας που είναι κοντά μας. Κοντά μας λοιπόν αυτό το βράδυ είναι η κυρία Πέπη Μεταλλίδου. Καλησπέρα σας, κυρία Μεταλλίδου. Καλησπέρα σας. Κυρία Μεταλλίδου είναι ηθοποιός. Έχει μετάσχει σε πολλές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου στην Επίδαυρο. Στην Επίδαυρο και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Δευτέρα πρωί πήραμε ένα email από την κυρία Μεταλλίδου που είπε ότι εγώ, σαν ηθοποιός, μετέχοντας τις παραστάσεις του αρχαίου θεάτρου στην Επίδαυρο, ένιωσα έντονα κάποια πράγματα όταν βρισκόμουν στο θέατρο, όταν βρισκόμουν σε αυτόν τον χώρο. Είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν για τις περίεργες δυνάμεις ή τα πεδία που υπάρχουν σε αυτούς τους χώρους, που σίγουρα κάνουν κάποιους ανθρώπους να νιώθουν διαφορετικά. Το ίδιο θα ακούσετε και από ένα ζευγάρι που πήγε στο Σούνιο, στο ναό του Απόλλωνα, που είναι στο Σούνιο, που βρήκε κάτι περίεργες εκεί πέρα, πλάκες από την γεωγραφική υπηρεσία στρατού. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι περίπου νιώσαν το ίδιο πράγμα που ένιωσε η κυρία Μεταλλίδου μπαίνοντας στον ναό, στον αρχαίο ναό του Απόλλωνα στο Σούνιο. Δίπλα την κυρία Μεταλλίδου είναι ο κύριος Λευθέρης Αργυρόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Χαράβαλα. Ο κύριος Αργυρόπουλος είναι μαθηματικός. Προσπαθεί να εξηγήσει τις λέξεις μέσα από αριθμούς ή τους αριθμούς μέσα από τις λέξεις. Είναι κοντά μας, έχει έρθει κι άλλη φορά στην εκπομπή μας, γιατί θα τον ζητήσουμε σήμερα να μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε ορισμένες λέξεις και ορισμένα τοπονύμια αυτών των αρχαίων ιερών χώρων. Ακριβώς όπως το είπατε, έχει πολύ μεγάλη σημασία η ονοματοδοσία
των πόλεων, οι οποίες συνδέονται με τον τρόπο που θα εξηγήσουμε, που είπατε κι εσείς, γιατί δεν είναι μόνο τα ισοσκελή τρίγωνα, υπάρχουν και τα χρυσά ισοσκελή τρίγωνα, υπάρχουν και τα ισόπλευρα και υπάρχουν και τα κανονικά πολύγωνα. Ωραία. Αλλά το θέμα είναι πολύ βαθύ και θα πούμε πολλά πράγματα. Δίπλα τον κύριο Αργυρόπουλο είναι ο κύριος Γιώργος Δραγώνας. Καλησπέρα κύριε Δραγώνα. Ο κύριος Δραγώνας είναι πολιτικός επιστήμονας και φιλόσοφος. Μ' αρέσει αυτός ο τίτλος φιλόσοφος. Στην εποχή μας πάσχουμε από φιλοσόφους, δεν έχουμε πολλούς. Κοιτάξτε, το παίρνετε με το. Φαίνεται σαν βαριά η λέξη, ναι. Αλλά τελικά δεν είναι τίποτα. Ούτε εγώ είμαι κάτι το σπουδαίο, αλίμονο. Απλά είναι μια ιδιότητα, όπως είναι ο μουσικός, ο αρχιτέκτος. Γεννιέσαι με αυτήν και την έχεις ή δεν γεννιέσαι και δεν την έχεις. Αλλά μπορεί κανείς να αγαπάει τη φιλοσοφία όπως αγαπάει τη μουσική, άσχετα αν δεν είναι μουσικός. Φυσικά, φυσικά. Από την άλλη πλευρά είναι η κυρία Ελένη Καραβά Γαλάνη. Καλησπέρα σας. Ελένη Μαρίνα. Μαρίνα Καραβά Γαλάνη, φιλόλογος, καθηγήτρια φιλολογίας. Η κυρία Καραβά στην περασμένη εκπομπή άνοιξε, θα έλεγα, μαζί με τον κύριο Παπά, που δεν είναι σήμερα το βράδυ μαζί μας γιατί είναι στο εξωτερικό, άνοιξε αυτό το δρόμο που θα ακολουθήσουμε σήμερα. Διαβάζοντας τις λέξεις και αποκωδικοποιώντας αυτές τις λέξεις και τα τοπονύμια όπου έχουν χτιστεί αυτά όλα από τους αρχαίους, άρχισε να μας μιλάει για υπόγειες διάβλους, για ρεύματα που κυκλοφορούν υπόγεια, για ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις. Μια πραγματικά υπέροχη έτσι, περιήγηση μας την έκανε, αλλά επειδή ήταν μικρή εκπομπή, δεν είχαμε πολύ μεγάλη διάρκεια, τη φώναξε σήμερα να μας τα πει καλύτερα και περισσότερο. Δίπλα της είναι ο κύριος Πάνος Αξιωμάκαρος. Καλησπέρα, κύριε Αξιωμάκαρος. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Αξιωμάκαρος είναι διευθυντής Ινστιτούτου Έρευνας, Σκέψης και Συμπεριφοράς. Τον έχετε δει και άλλη φορά στην εκπομπή μας. Ασχολείται με τα θέματα αυτά και πάντα έχει μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη που την ακούμε. Και δίπλα από τον κύριο Αξιωμάκαρο είναι ο κύριος Γιώργος Τσαγκρινός. Καλησπέρα σας. Φυσικός διευθυντής του περιοδικού ΙΧΟΡ. Επίσης, καλός πελάτης αυτή την εκπομπή. Έχω ορισμένους καλούς πελάτες, ξέρετε. Σας καλωσορίζω και τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτρες επίσης. Και έχουμε και πάρα πολλοί έτσι φίλους εδώ πέρα κοντά μας, νέους ανθρώπους και μεγαλύτερους ανθρώπους, στους οποίους όταν πριν ξεκινήσει η εκπομπή τους είπα ότι δεν έχουν εδώ πέρα να κάνουν τους γκλάστρες, δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο όρος να φωνάζω ανθρώπους και να κάνουν απλά να παρακολουθούν, αλλά θέλουν να συμμετέχουν στην εκπομπή, θα παρακολουθούν την κουβέντα μας και όποτε θέλουν θα μπορούν να παρεμβαίνουν και να καταθέτουν και αυτοί τις απόψεις τους. Τώρα, να ξεκινήσω από την κυρία Μεταλλίδου, γιατί εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό που μας είπατε. Γιατί καταρχήν σας κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι μετέχοντας τις παραστάσεις στην αρχαία Επίδαυρο, νιώσατε κάπως διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα θα σας πω ακριβώς από πού αρχίζει να έχει μια άλλη ενεργειακή δύναμη η Επίδαυρος. Υπάρχει ένα τρίγωνο που πας, είναι ένας δρόμος, που από το Λιγουριό πηγαίνεις για το Κρανίδι και πηγαίνεις στο θέατρο. Από εκεί αρχίζει να είναι κάτι το διαφορετικό. Το τι δεν μπορώ να το ξέρω. Εσείς πώς νιώσατε, τι νιώσατε? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν μπορεί να το νιώσει κανείς όταν πάει μια-δυο φορές. Είμαι από 19 χρονών, ας πούμε, μαθήτρια της σχολής εκεί. Και όχι μόνο εγώ, πάρα πολλοί συνάδελφοι αισθάνονται αυτή την δύναμη που δεν μπορείς να την εκφράσεις. Είναι όπως λέει ο Καζεντζάκη, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, μπορώ να σου το χορέψω, ας πούμε. Ύστερα, η Επίδαυρος είναι γνωστή ως από τα καλύτερα ασκληπία που υπήρχαν. Και λέγεται ότι δεν ήταν το θέατρο που είχε το ασκληπείο, αλλά το ασκληπείο που είχε το θέατρο. Όπου είναι γνωστό το τι γινότανε, ότι πηγαίνανε προσκυνητές. Είχε μια υποβλητικότητα όλο το τοπίο και επηρέαζε πάρα πολύ. Αλλάζει ο ψυχισμός σας, η διάθεσή σας? Πιστεύω όχι απλώς αλλάζει. Όταν πηγαίνω εκεί, και δεν είναι ότι πηγαίνω κάπου και ξεδίνω, στο πούμε. Όχι. Εκεί λύνονται τα προβλήματά μου. Όταν έχω ένα πρόβλημα, πηγαίνω και περπατάω σε αυτή τη γη επάνω. Αυτομάτως κάποια πράγματα παίρνουν το δρόμο τους. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν είμαι μαθηματικός, δεν μιλάω με αριθμούς, μιλάω με συναίσθημα, είμαι ηθοποιός. Και αυτό το έχουν αισθανθεί και πάρα πολλοί άλλοι, πιστεύω. Όχι μόνο στις Επιδαύρου, στις Δωδώνης, σε άλλα θέατρα, αλλά της Επιδαύρου, επειδή είμαστε χρόνια εκεί, επειδή ξέρουμε τι γίνεται και έχουμε μια πίστη προς αυτό το χώρο και αισθανόμαστε ότι κάτι γίνεται.
Πολύ. Πάρα πολλοί συνάδελφοι. Όχι μόνο εγώ. Μάλιστα. Και Καραβά έχετε μελετήσει. Ναι, ναι, ήθελα να πω τώρα. Έχετε μελετήσει τη λέξη επίδαυρος. Επίδαυρος, ναι, την έχω αναλύσει και ακούτε τι λέει. Τι λέει τώρα. Σήμερα το πρωί την ανέλησα. Ασκληπιείων, θεραπευτήριων, σώματι ψυχής. Σώματι και ψυχή. Δοτική είναι αυτό το ψυχή που λέμε. Σώματος και ψυχής. Επιλεγμένος τόπος μαγνητικών πεδίων, ηλεκτρομαγνητικών και επίλυση προβλημάτων. Αυτό που είπε τώρα η κυρία. Αυτό είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, επίλυση προβλημάτων. Προσέξτε. Λέει διάβλος υποκάτω εδάφους. Τώρα προηγουμένως που μιλήσατε για τις βερμούδες, έγραψα τη λέξη βερμούδες. Και ακούτε να δείτε τι έβγαλα πολύ γρήγορα τώρα. Λοιπόν. Ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων εξαϊλώνει ό,τι περνά την ώρα που βρίσκεται σε έξαρση, σε λειτουργία των μαγνητικών πεδίων. Για βοηθήστε τώρα κάπου. Πώς το βγάζετε αυτό. Δεν το κύριε καταλάβα. Κύριε Χαρδαβέλ, ακούτε να δείτε. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, αλλά μπορώ να σας πω επί παραδείγματι τη λέξη ιερός, που είναι πιο εύκολο. Ναι. Έτσι, τη λέξη ιερός έλεγα σήμερα τι μπορώ να πω για να πείσω. Να δείτε τι, που το καταλαβαίνουν όλοι. Λοιπόν, έχουμε τη λέξη ιερός. Γιώτα, έψιλον, ρο, όμικρον, σίγμα. Λοιπόν, εγώ αρχίζω από το έψιλον τώρα. Το δεύτερο τώρα, γράμμα. Το δεύτερο, λοιπόν. Ε-ρι-ος. Ναι. Ε-ρι-ος. Αυτό πάει να πει Άγιος. Μάλιστα. Άγιος. Λοιπόν, Άγιος πώς. Ως, που έχει μέσα, σι-ως. Οι Δωροίοι το Θεό τον έλεγαν σιό. Εξού και σιών. Mm-hmm. Mm. Λοιπόν, ως Θεός λοιπόν, Άγιος ως Θεός. Τώρα, ιρ-σι-ρος, ισχυρός είναι ο Άγιος. Είναι εσέρε-σος, αυτή η λέξη πάνω πει αθάνατος, γιατί το σι το είδαμε. Αλλάζει δηλαδή τα γράμματα μεταξύ. Αλλά, ναι, αλλά έχει μια πολυφωνική σημασία. Είδαμε και προηγουμένως ότι το σι είναι ως θήτα, ο Θεός. Αθάνατος λοιπόν. Και έχει μέσα βγάλει και όλα τα συνώνυμα της λέξης αθάνατος. Ριέρωσες, παναπηδίνεκης, όριος, αιώνιος, ήδη ριός, αείδιος. Αλλά ακούτε μια στιγμή τώρα, να δείτε εδώ. Ως χώρος τώρα ιερός, ως χώρος ιερός. Ακούτε τώρα τι έβγαλε. Λοιπόν. Αυτό το παιχνίδι με τα γράμματα όμως, ακούστε να σου πω κάτι. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι με τα γράμματα. Δηλαδή θα μπορούσαν να γίνουν κάποιοι συσχετισμοί και να αλλάξουμε τα γράμματα και δεν να... είναι αυτό, κύριε Χαρδαβέλα. Είπε, σας είπα ότι τα γράμματα να ανταλλάξουμε, τα διαβάζουμε από τη μία πλευρά στην άλλη, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι συμβολίζει το κάθε γράμμα. Κάθε γράμμα. Και έτσι ακριβώς. Υπάρχουν Ρώσοι επιστήμονες φυσικοί, όχι Έλληνες, γιατί υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να μας προκύψει ένας ελληνοκεντρισμός, επειδή είμαστε Έλληνες, Ελλαδίτες, γιατί οι Έλληνες είναι και εκτός Ελλάδος. Έτσι λοιπόν, ας δούμε τι λένε κάποιοι Ρώσοι επιστήμονες. Οι Ρώσοι επιστήμονες φυσικοί έχουν φτιάξει, που είναι αποδεκτό από το πανεπιστημιακό σε πλανητικό επίπεδο κατεστημένο, αυτό που λέγεται γίνο grid. Grid σημαίνει δίκτυο, ενεργειακό δίκτυο. Ας φανταστούμε λοιπόν μια μπάλα ποδοσφαίρου που αποτελείται από πολλά πεντάγωνα και σε κάθε κορυφή αυτού του πενταγώνου είναι ένα συγχώρευση ενεργειών. Το περίεργο είναι ότι ενώ είναι Ρώσοι και θα μπορούσαν κάλλιστα να βάλουν τη Ρωσία, βάζουν σαν αριθμό 1, από εκεί που ξεκινά δηλαδή αυτό που θα λέγαμε ομφαλός αυτού του συνόλου, του ενεργειακού συνόλου, την περιοχή της Ελλάδος. Mm-hmm. Και μάλιστα είναι πολύ εστιασμένο στην περιοχή κοντά στους Δελφούς. Οπότε όταν άνθρωποι που δεν είναι Έλληνες έχουν κάνει τέτοιες έρευνες, αρχίζουμε και σκεπτόμαστε ότι κάτι όντως συμβαίνει οπωσδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί βάλατε και το θέμα των Βερμούδων και να ξέρετε ότι είναι και άλλα μέρη. Αλλά αφού μιλάμε για την Ελλάδα, δεν είναι λοιπόν συμπτωματικό ότι ξεκινάει το ένα από όλα αυτά τα πολύ σημαντικά σημεία από την περιοχή της Ελλάδος. Πολύ και κοντά στους Δελφούς. Ναι, και δεν είναι συμπτωματικό αυτό γιατί έχουμε Παρνασσό. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε Παρνασσό που συνεχίζεται ο Ελικόνας. Ο Ελικόνας είναι ο τόπος όπου ζουν οι μουσες, όπου εκεί λατρεύουν οι αρχαίοι και μέσα από τις μουσες προσπαθούν να φτάσουν το θείο. Ελικόν όμως είναι η Έλικα. Mm. Είναι η Έλικα ή η ανέλυξη προς τα άνω.
Απ' την άλλη πλευρά έχουμε το Παρνηθά που συνεχίζει με τον Κιθερώνα. Αν δείτε τώρα ότι έχουμε και Πελοπόννησο, πόδι Πελοποννήσου, θάλασσα, πόδι θάλασσα, μετά έχουμε Αττική, Αττικοβιωτία και μετά Εύβοια, αν σκεφτούμε ότι οι μπαταρίες του αυτοκινήτου είναι φλίδα, το λέω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, φλίδα μετάλλου, υγρό, ηλεκτροχημικό υγρό, συγκεκριμένο φλίδα ηλεκτροχημικό υγρό, καταλαβαίνουμε ότι πιθανόν ο χώρος να είναι μια τεράστια μπαταρία. Όχι. Μάλιστα. Το καταλαβαίνετε, είναι πολύ, πολύ πιθανό και το ερευνούν αυτό. Και το ερευνούν αυτό. Όμως επειδή έχουμε και ένα υλικό πολύ ενδιαφέρον από πλευράς τουλάχιστον βίντεο που έχουμε συγκεντρώσει και δημοσιογραφικού υλικού, θα ήθελα να το βλέπουμε παράλληλα, πέρα από την κουβέντα που κάνουμε. Ο καθηγητής λοιπόν του κοινού δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Ρώμης, ο κύριος Μάρκου, μας έδωσε ένα χάρτη από το απόρριτο αρχείο του Άλφρεντ Νόμπελ, που εμφανίζει αυτή τη γραμμή που ενώνει την Ιταλία με τους Μητροδόνη, τους Δελφούς, την Αθήνα, την Νάξο και πάει στα Ιεροσόλυμα. Και όπως μας είπε, ο Νόμπελ έψανε πάρα πολύ αυτό το θέμα που κουβεντιάζουμε σήμερα. Την ύπαρξη δηλαδή των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στη Γη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Ας ακούσουμε τον κύριο Μάρκου τι μας είπε, δίνοντας μας και τον χάρτη αυτόν, τον απόρριτο, από το απόρριτο αρχείο του Άλφρεντ Νόμπελ, και συνεχίζουμε. Είναι χάρτες του 1856, 1860 και 1870. Οι χάρτες για την ιδιαίτερη περίπτωση για την οποία κουβεντιάζουμε σήμερα έχουν το εξής ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς έχει μία ευθεία γραμμή η οποία έχει γίνει πιθανόν και φυσικά από τον Άλφρεντ Νόμπελ. Αυτή η γραμμή ξεκινάει από το Σαν Ρέμο, συνεχίζεται στην πόλη της Δωδόνης, στο αρχαίο Ιερό, στους Δελφούς, στα βόρεια προάστια της Αθήνας, στο Χαλάνδρι που είμαστε σήμερα, συνεχίζεται ακόμη στο Αιγαίο, στην Άξο και από εκεί τελειώνει στην Βιθλεέμ, στα Ιεροσόλυμα. Αυτό μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση, κυρίως δε διότι στο φάκελο στο οποίο υπήρχαν μέσα αυτοί οι χάρτες και ιδιαίτερα αυτός ο χάρτης με τη γραμμή, υπήρχε και μία έκδοση από τα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη. Τις ίδιες συντεταγμένες έχει μελετήσει και ο Ζηλάρ, ο συνεργάτης του Αϊνστάιν, με τον οποίο έχουν κάνει πολλές πατέντες. Πώς ξεκίνησαν αυτές οι έρευνες? Αυτές οι έρευνες οπωσδήποτε ξεκίνησαν από τον χάρτη του Άλφρεντ Νόμπελ, όπου ήδη υπήρχε αυτή η ευθεία γραμμή, και ένα μεγάλο μέρος του υλικού του αρχείου Νόμπελ υπήρχε στα χέρια του Αϊνστάιν, ο οποίος το είχε παραλάβει από Εβραίους Πολωνούς από τον γκέτο της Βαρσοβίας. Αυτό το έχω εξακριβώσει. Εκεί λοιπόν υπήρχε και ο χάρτης, ο πρώτος χάρτης. Ο Ζηλάρ, ο στενός συνεργάτης του, μελέτησε και έναν δεύτερο χάρτη για να διαπιστώσουν αν πράγματι, παρά το γεγονός ότι η Γη είναι κεκλειμένη, υπάρχει μία ευθεία, δηλαδή η ευθεία από Σαν Ρέμο μέχρι Δωδόνη, Δελφούς, βόρεια προάστια της Αθήνας, Νάξος, Βιθλέμ. Ο Ζηλάρ εκείνη την περίοδο μαζί με τον Αϊνστάιν δημοσίευσαν 7 πατέντες για την ανάπτυξη των ψυκτικών κύκλων με απορρόφηση. Αυτές τις 7 πατέντες με τα αντίστοιχα σχέδιά τους σήμερα τις έχει το Ελληνικό Μουσείο Νόμπελ μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα. Ε,
Ένα από τα κριτήρια επιλογής της τοποθεσίας των αρχαίων ναών ήταν τα ενεργειακά πεδία γύρω από αυτούς. Υπάρχουν αναφορές πάνω στο συγκεκριμένο θέμα σε κείμενα του Μεσαίωνα και από ποιους συγγραφείς. Τα μεσαιωνικά κείμενα από τον 6ο 7ο αιώνα μέχρι και τον 12ο 13ο περιέχουν αρκετές αναφορές για το γεγονός ότι οι ναοί στην αρχαία Ελλάδα ήσαν κτισμένοι σε σημεία όπου διακρίνονταν για την ενέργεια που είχε ο χώρος, ο τόπος. Ενεργειακά πεδία, θα λέγαμε σήμερα. Οι πηγές των Λατίνων συγγραφέων του Μεσαίωνα που αναφέραμε ήταν ιστορικές πηγές της προϊστορικής και της κλασικής περίοδου ή η προσέγγιση τους στηρίχθηκε σε προσωπικές τους έρευνες. Όλη η προσέγγιση των Λατίνων στην αρχαία ελληνική παιδεία στηρίζεται σε πηγές. Αυτές οι πηγές φτάνουν στη Δύση ήδη αμέσου Σύρων και άλλων από την Ανατολή συγγραφέων οι οποίοι μεταφράζουν για πρώτη φορά τους αρχαίους Έλληνες και μετά τους μεταφέρουν στη Δύση και έτσι διδάσκονται στα πρώτα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Δεν νομίζω ότι κανένας Λατίνος στο Μεσαίωνα έκανε προσωπικές κρίσεις πάνω σε παρόμοια θέματα. Όλοι διετύπωναν απόψεις, οι οποίες απόψεις βρίσκονται σε κώδικες γραμμένους αραβικά ή συριακά και σε άλλες διαλέκτους Ανατολής και στη συνέχεια μεταφρασμένους στα λατινικά. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα αυτό έχει απασχολήσει πάρα πολλά χρόνια και πολύ παλιά επιστήμονες του ύψους του Νόμπελ και άλλων στο Μεσαίωνα κλπ. Ένα θέμα λοιπόν που πραγματικά δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, πολλά ζητήματα. Θέλει μια εξήγηση, αν μπορεί να δοθεί κάποια εξήγηση. Εάν είναι αυτό που πριν από λίγο μας είπε ο κ. Σοξεμάκας, μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, ότι δεν ήταν ενεργειακοί χώροι που επιλέχθηκαν από τους αρχαίους μας. Ήταν οι αρχαίοι που έχτισαν εκεί πέρα τα ιερά τους, είτε θέατρα, είτε ασκληπία, είτε βωμούς, είτε ναούς. Και με τις τελετές που κάνανε εκεί, δημιούργησαν μια ενέργεια η οποία έμεινε στον χώρο και τώρα λειτουργεί και σήμερα. Κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Τσακρινή? Ήθελα να πω, θα κάνω και ένα σχόλιο στα όσα είπε ο κύριος Αξιωμάκαρος, αλλά ήθελα να πω κάτι πολύ σημαντικό που πρόσεξα στο χάρτη. Βλέπετε ότι στο παιχνίδι αυτό το ενεργειακών πεδίων μπαίνει και η Ιταλία και είναι λογικό να μπει, διότι όπως σας έλεγα πριν, με τη φλίδα ξηρά, φλίδα θαλάσσης, αν θυμόμαστε όλοι από το σχολείο μας που έβαζε ο καθηγητής, ο φυσικός, μια σκάφη με νερό και είχε και το λαμπάκι και δεν άναβε το νερό με τους δύο αγωγούς. Ναι, και όταν έρχεται αλάτι, άναβε το λαμπάκι, το θυμόσαστε. Mm-hmm. Συνεπώς η θάλασσα παίζει το ρόλο αυτού του ηλεκτροχημικού υγρού που έχει και η μπαταρία σε αντιστοιχεία, εντάξει, για να είμαστε σε ασφάλεια και με την επιστήμη με αυτά που λέμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε Ιταλία, Ιόνιο Πελαγούς Ανδριατική, ξηρά λοιπόν, θάλασσα, πάλι ξηρά Ελλάδα και εκεί έχουμε τη Μαγνησία που είναι ο Όλυμπος. Mm. Επίσης στον ηλεκτρισμό έχουμε το φαινόμενο του ακιδισμού, δηλαδή παρουσιάζεται στις ώρες φορτίων στις ακίδες, στην άκρη των ακίδων. Τα βουνά όμως είναι ακίδες. Συνεπώς Άλπις είναι στην Ιταλία που και εκεί βλέπουμε ότι έχει. Όλυμπος εν συνεχεία. Όλυμπος εν συνεχεία, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε, διότι τότε θα δούμε ότι συνδυάζεται και με αυτό που λέει ο κύριος Αξιωμάκαρος. Όντως, αν καταφέρεις και μπορέσεις και συνδυάσεις και τελετουργίες, ιεροπραξίες, με χώρους που ήδη έχουν ενέργεια, εντείνεις, η ένταση αυξάνεται, καταλαβαίνετε, του πεδίου και της δύναμης. Και αυτό είναι το πιθανότερο ότι μπορεί να συμβαίνει. Υπάρχει όμως, υπάρχει ενεργειακό πεδίο και εντείνεται. Όχι ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει και απλώς ενισχύεται. Κύριε Χαρδαρέλα. Να ακούσουμε και τον κύριο Αργυρόπουλο που δεν έχει μιλήσει ακόμη καθόλου και αμέσως μετά θα έρθουμε. Ναι, βεβαίως. Ήθελα να πω ότι όλα αυτά για τα οποία συζητούμε τώρα χαρακτηρίζονται με τις τέσσερις λέξεις η ιερά ελληνική γεωγραφία. Mm-hmm. Επομένως, επειδή οι αριθμοί είναι οι νόμοι του σύμπαντος,
Και ο Πυθαγόρας, αυτός ο μέγας μύστης και διδάσκαλος, ο οποίος μας έδωσε το φως και μας είπε ότι ο αριθμός είναι ο νόμος του σύμπαντος, εάν πάρουμε τη λέξη αριθμή, θα δούμε ότι το άθροισμα της λέξεως αυτής είναι ο αριθμός 240. Εάν πάρουμε τη λέξη νόμη, θα δούμε ότι το άθροισμα είναι πάλι ο αριθμός 240. Βεβαίως λοιπόν, οι αριθμοί είναι οι νόμοι του σύμπαντος και θα ήθελα από το σημείο αυτό να αναφερθώ σε αυτόν τον μέγα διδάσκαλο, τον Πυθαγόρα, τον μέγα μύστη και να πω, να ανακοινώσω, διότι είμαι λυπημένος από το γεγονός ότι κανένας τηλεοπτικός διάβλος δεν έχει αναφέρει μέχρι τώρα και είσαστε ο πρώτος μεγάλος τηλεοπτικός διάβλος που θα ακούσει ο κόσμος ότι φέτος έχουν συμπληρωθεί 2.500 χρόνια από το θάνατο του Πυθαγόρου. Για να τιμήσω λοιπόν τον Πυθαγόρα, τον Νοέμβριο του 2004 πήγα στη Σάμο για δεύτερη φορά στη ζωή μου. Έτρεξα 90 χιλιόμετρα σε χρόνο 8 ώρες 15 πρώτα λεπτά και 36 δευτερόλεπτα, χωρίς να σταματήσω δευτερόλεπτο, και έδωσα και μία διάλεξη στο ξενοδοχείο Ντόρισα Μπέι για να τιμήσω τη μνήμη του Πυθαγόρου. Δύο λεπτά, δύο λεπτά. Τρέξατε 90 χιλιόμετρα. Βεβαίως. Σε 8 ώρες. Ναι, έτρεξα 90 χιλιόμετρα σε 8 ώρες 15 πρώτα και 36 δεύτερα. Και μάλιστα ήταν και η κυρία Ποδαρά εκεί και το έμαθε αργότερα, αλλά δεν μπόρεσε να καλύψει το γεγονός αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι το Σεπτέμβριο του 2004. Γιατί κάνατε αυτή τη διαδρομή? Την έκανα για να τιμήσω τον Πυθαγόρα. Για να τιμήσει τον Πυθαγόρα. Βεβαίως. Και μάλιστα είχα κάνει έλεγχο περί της προβλεπτικότητας της γλώσσης. Είχα αποφασίσει να τρέξω τη διαδρομή αυτή. Έχω 97 μάρτυρες για αυτό που σας λέω τώρα. Να τρέξω τη διαδρομή αυτή την προηγούμενη ημέρα και να κάνω την διάλεξή μου την προπροηγούμενη ημέρα. Τελικά έλαβα μήνυμα από την ελληνική γλώσσα να μην το κάνω αυτό την ημερομηνία τη συγκεκριμένη και να μεταθέσω τις ημερομηνίες για μία ημέρα πιο μπροστά. Χωρίς να γνωρίζω για ποιο λόγο. Δηλαδή, όταν λέτε έλαβα μήνυμα από την ελληνική γλώσσα, τι εννοείτε? Ανακάλυψα την εξής ισοψηφία, η οποία λέει: Υπερμαραθώνιος δρόμος προς τη μνήμη του Πυθαγόρου ίσον 5.111. Και αυτή η ισοψηφία ισοψηφούσε με την φράση 21 ενδεκάτου του 2004. 5.111. Επομένως, ενώ είχα αποφασίσει να τρέξω τη διαδρομή στις 20 Νοεμβρίου του 2004, μετέθεσα την ημερομηνία για τις 21. Ψάχνοντας. Βρήκαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που αποκαλύπτει ότι πραγματικά οι πρόγονοι μας πρέπει να ξέρουν πάρα πολλά πράγματα. Ίσως περισσότερα και από εμάς αυτή. Ήταν μπροστά από εμάς. Τι είπατε? Ήταν μπροστά από εμάς. Ήταν μπροστά από εμάς. Βεβαίως. Γιατί το λέω αυτό? Ο πρώην πειρατής και εν συνεχεία ναύαρχος, ο Τούρκος, ο Πύρη Ρέης, θυμόσαστε και το Πύρη Ρέης που είχε βγει στο Αιγαίο και είχαμε προβλήματα. Mm-hmm. Από εκεί πήρε το όνομα το πλοίο αυτό, από τον Τούρκο αυτόν ναύαρχο, πριν από εκατοντάδες χρόνια. Άρπαξε από τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας πριν καεί. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας είχε καταπληκτικούς θησαυρούς από την αρχαιότητα, να σας πω. Κάηκε βεβαίως και κάηκαν και οι θησαυροί αυτοί σε εκείνη τη μεγάλη πυρκαγιά της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Ο Πύρη Ρέης όμως κατάφερε και άρπαξε κάποιους χάρτες που τους είχαν κάνει οι αρχαίοι Έλληνες και τους χρησιμοποίησε για ταξίδια τους στον Ατλαντικό και σε πάρα πολύ μακρινούς τόπους. Βεβαίως εδώ πέρα πάλι μπαίνει το ερώτημα πώς καταφέραν και κάνουν τους χάρτες αυτούς, με το δεδομένο ότι δεν υπήρχαν τότε οι δυνατότητες οι σημερινές. Κυρίως οι δορυφόροι για να χαρτογραφούν τέτοιες μεγάλες εκτάσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι παλιοί μας άνθρωποι, οι δικοί μας πρόγονοι, οι πατεράδες μας, είχαν καταφέρει και είχαν χαρτογραφήσει ουσιαστικά ολόκληρη τη γη. Με ποιες γνώσεις, με ποιες δυνατότητες, με ποιες δυνάμεις, με ποιες βοήθειες ίσως, είναι κάτι που δεν έχει απαντηθεί ακόμη. Ας δούμε σε αυτό το βίντεο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ένα λεπτό να δούμε το βίντεο και αμέσως μετά μιλάτε. Mm. Πύρη Ρέης ήταν Τούρκος ναύαρχος. Το 1959 δωρήθηκαν κάποιοι χάρτες στην υδρογραφική υπηρεσία του ναυτικού της Αμερικής, οι οποίοι χάρτες ήταν το 1929 είχαν βρεθεί στο Top Capi, τους οποίους είχε φτιάξει ο Πύρη Ρέης το 1513. Δεν υπήρχε τεχνογνωσία για να φτιαχτούν. Είναι δηλαδή ένα παράδοξο. Ο χάρτης περιείχε τμήμα των παραλίων ακτών της Νοτιού Αφρικής και της Νότιας Αμερικής. Στο κάτω μέρος του χάρτη περιείχε και τμήμα της Ανταρκτικής. Η Ανταρκτική όμως βρέθηκε το 1848, αν δεν κάνω λάθος. Πράγμα που και αυτό είναι ασύμβατο με τις τότε γνώσεις. Καταγράφονται οι ακτές της Ανταρκτικής ακριβώς όπως έχουν τον καιρό που δεν υπήρχαν πάγοι επάνω της. Οι πάγοι είναι τα τελευταία 6.000 χρόνια, σύμφωνα με μελέτες.
Αυτό έχει επιβεβαιώσει ότι υπήρχε κάποια τεχνολογία και ότι οι πηγές πληροφόρησης του Piri Reis ήταν τουλάχιστον από 6.000 χρόνια πριν. Έχουμε λοιπόν ένα χάρτη του 18ου αιώνα μετά Χριστόν. Έχουμε μία ήπειρο που ανακαλύφθηκε το 1800 κάτι και δεν εξηγείται με τίποτα αυτό όλο το έβριμα των χαρτών που λογικά είναι από κομμάτια χαρτών από την εποχή του Πτολεμαίου. Θα ήθελα να μου πείτε πώς τις έκανε αυτές τις έρευνες τότε, αφού δεν υπήρχε τεχνολογία και με τι μέσα μπορούσε να τις είχε κάνει. Απλά, επειδή είχε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τότε, είχε λογικά στοιχεία τα οποία είχαν προέλθει από κάποια βιβλιοθήκη ίσως της Αλεξάνδρειας που είχε καταστραφεί. Τα οποία υπήρχαν τρομερά στοιχεία εκεί, και από εκεί εξάντλησε τα αρχεία που είχε και τα στοιχεία για να δημιουργηθούν αυτοί οι χάρτες. Ο οποίος είχε φτιάξει άλλους 200 περίπου χάρτες, της Μεσογείου ιδιαίτερα και του Αιγαίου, πριν γίνει ναύαρχος, είναι γνωστό ότι ήταν πειρατής στην περιοχή. Και ήταν μάλιστα και ασύλληπτος λόγω της τεράστιας γνώσης του στα σημεία που μπορούσε να κρυφτεί. Πολλοί επιστήμονες λένε ότι αν δεν είχε καεί η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ίσως πάρα πολλά από αυτά που κουβεντιάζουμε σήμερα και μας φαίνονται ανεξήγητα ή έχουμε ερωτηματικά για όλα αυτά που είχαν κάνει οι προγονείς μας, να είχαν απαντηθεί, να υπήρχαν και οι απαντήσεις. Δυστυχώς αυτή η πυρκαγιά κατάστρεψε το σύμπαν, κατάστρεψε αυτούς τους θησαυρούς της γνώσης που υπήρχαν μέσα στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Κάτι θέλατε να πείτε, νομίζω, και εσείς και εσείς, ορίστε. Για να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτετε, πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι η ροή πληροφοριών και γνώσεων στην ανθρωπότητα κόπηκε τουλάχιστον δύο φορές. Η πρώτη φορά ήταν με το κάψιμο της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, που έγινε το 48 π.Χ. Εκεί κάηκαν περίπου 502.000 πάπυροι. Τα κείμενα για εκείνη την εποχή ήταν ήδη παλιά, να φανταστείτε. Mm. Σκεφτείτε τη γνώση. Η δεύτερη κοπή της αλυσίδας ροής πληροφοριών και γνώσεων έγιναν με το να εξαφανιστούν περίπου 45 πάπυροι από τα ιερά κείμενα από τα οποία προέκυψε το μετέπειτα Ευαγγέλιο. Mm-hmm. Μερικοί πάπυροι έχουν βρεθεί στην νεκρή θάλασσα και παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα για τον άνθρωπο και για τις θεωρίες και απαντήσεις σε πολλά θέματα.